Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα. Είδαμε τελικού σήμερα. Ωραία πράγματα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Καλημέρα στο γιατρό. Καλημέρα. Καλημέρα. Είδες Μάντσεστερ, το είδαμε. Ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας. Ήταν σημαντικό παιχνίδι. Το είδες, Γιάννακη? Το είδα, φυσικά και το είδα. Ναι. Τι λέμε? Μας απογοήτευσε ο Άγιαξ. Και τι, περίμενες κάτι αμυντικά καλύτερο από τον Άγιαξ? Περίμενα τουλάχιστον στο μικρό επίπεδο υπέρθυνση του Άγιαξ να δείξουν κάτι αξιόλογο. Ήταν μια ομάδα που θεωρώ λαθρεπιβά του τελικού του Europa League. Λαθρεπιβά? Συντοματικά. Ναι. Δεν έδειξε τίποτα. Τι περίμενες να δείξει? Τουλάχιστον να χαρεί, ναι, είναι ανταγωνιστική. Να χαρεί τη συμμετοχή, ούτε καν τη χάρηκα. Ούτε τη χάρηκε, πραγματικά. Ούτε τη χάρηκε. Ναι. Τίποτα. Ποιος πολύ δηλαδή μέτρια, πολύ μέτρια. Δηλαδή από τη στιγμή που έβλεπε ότι τακτικά του το έβγαινε τίποτα με τη United, έπρεπε να αφήσει να είναι πιο ανοιχτό το παιχνίδι, μήπως και γίνει κάτι. Με εξάρι αριστερό μπακ. Ένα 18χρονο στόπερ μαζί με ένα μαύρο. Δηλαδή ένα στόπερ 18χρονο σε συνδυασμό με ένα μαύρο. Τα λέγαμε έξω. Τι μπορεί αυτό να κάνει σε μια τετράδα άμυνας. Και το δεξί μπακ ήταν δεξί στόπερ ο Φέλτμαν. Εντάξει. Ναι. Δύσκολα πράγματα. Σε ένα τελικό δεν μπορεί να σταθεί μια ομάδα με τόσους πιτσιρικάδες. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε για τη δίψα και το πάθος, θέλει και εμπειρία ο τελικός, θέλει και προσωπικότητα. Δεν υπήρχε καμία σύγκριση. Άλλη και η φανέλα της United, εντάξει, ο Άγιαξ. Και ο Άγιαξ έχει ιστορία, έχει παρακαταθεί. Φυσικά και έχει, αλλά απλά εύκολα μικρύνει. Εύκολα το πήρε. Ήταν ίσως ο πιο αδιάφορος τελικός, ναι, που έχουμε δει τελευταία. Το πήρε. Σαν να βλέπεις ένα διάφορο, ναι, παιχνίδι. Αδιάφορο παιχνίδι. Πολύ εύκολο το έκανε. Ούτε ένταση, ούτε τίποτα, τίποτα. Ούτε ποιότητα μεγάλη United, ούτε τίποτα. Το πήρε χαλάρα. Στην ουσία η United δεν έκανε καμία καθαρή ευκαιρία όλο το παιχνίδι. Γιατί τι άλλοι είχαν? Χτυπούσαν πάνω σε τοίχο. Είχαν μια ανόητη κατοχή μπάλας. Κούρασαν με το ποδόσφαιρο που παρουσίασαν. Ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες της United? Όλοι. Εμένα με σίγουρα έκανε... Φιλανίδα σε μεγάλη μέρα. Ναι, και όλοι οι αριστεροί του πλευρά. Βασικά η τετράδα της αμυνάς ήταν καταπληκτική σήμερα. Ό,τι και δύο, να πούμε. Που τα δύο τέταρτα δεν είναι η φυσική του θέση. Ο Μπλίντ είναι αριστερό μπακ. Και ο Νταρμιάν δεν είναι αριστερό. Ο Νταρμιάν είναι δεξιοπόδαρο, έπαιζε αριστερά. Εγώ το έχω πει, είναι ο Κίτσιου της Γιουνάιτεντ. Ο λόγο που έπαιζε ο Νταρμιάν είναι ένα σχηματικό. Ο Νταρμιάν. Να πούμε τακτικά. Γιατί επέλεξε τον Νταρμιάν όμω αριστερά? Γιατί δεν είχε άλλον. Γιατί ήταν τραωρέα αριστεροπόδαρο. Στο λέω παίχτη. Και αυτό, αλλά. Πόδι καθρέφτη. Ανάποδα πόδι επέλεξε. Όπω και τραωρέ. Δεν είχε κι άλλον όμω. Είναι και αυτό. Η τακτική επιλογή ήταν συγκεκριμένη λόγω του τραωρέ. Δεν του βγαίναν τα κουκιά. Και ούτε ο Σό ούτε ο Ρόχο ήταν στη διάθεσή του. Πέρα από αυτό τον βοήθησε τακτικά το γεγονό ότι ο Άγιαξ έπαιξε με τον τραωρέ. Δηλαδή πήγαινε και κόντραρε πάνω στο πόδι το καλό του Νταρμιάν. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ούτε να κλείσει, ούτε να σουτάρει. Τον Μπλίντ θα μπορούσε. Τον άλλαξε μετά. Όταν τον έβαλε φορ, κάτι πήγε. Πήγε καλύτερα. Πήγε πιο καλά ο Άγιαξ. Δεν πήγε καλά ο Ντόλμπερκ. Σε ο Ντόλμπερκ τον περίμενα από τον Μπάουκ, τον είχα δει, μου είχε αρέσει και βάλει ένα ωραίο γκολ. Δεν ακούμπησε μπάλα. Σε ριχά νερά τον έβαλε. Ο Σμόλινγκ τον έφαγε λάχανο, να πούμε. Και ο Ερέρα έκανε πολύ αθόρυβη δουλειά, αλλά πολύ καλή δουλειά. Και φυσικά MVP τη United σε όλο το θεσμό είναι ο Μιχταριάν. Ο οποίο βάζει όλα τα κρίσιμα γκολ. Πέρασε και τον Ιμπρέμοβιτ σήμερα. Έβαλε 6 συνολικά, ενώ ο Ιμπρέμοβιτ έχει. Ένα έξυπνο γκολ έβαλε σήμερα. Όλα τα γκολ του Μιχταριάν. Στο 89 έβαλε τον το Ρούνεϊ. Από του πιο έξυπνου ποδοσφαιριστέ που έχουν. Τίμησε ένα και ο Μουρίνιο. Ναι, για να πάρει τη συμμετοχή του τελικού. Για να πάρει τη συμμετοχή του τελικού. Να πάρει και το περιβραχιό, να το σηκώσει. Έτσι. Ωραίος έχει πέσει πολύ ωραία. Έχει καταφέρει ο Μουρίνιο να βάλει την ομάδα πάνω από του παίκτε. Δεν υπάρχει παίκτη που να πει εγώ είμαι και πιο καλό. Σε μια μέτρια χρονιά του πήρε τίτλο και κάνει πολύ ελπίσια. Σημαντικό, ναι, τίτλο. Ο Μουρίνιο από τον χρόνο εγώ τον περιμένω να φανεί, όχι από, ναι, φέτο. Που θα κάνει και μεταγραφέ, θα φέρει παίκτε. Το έχει πει. Και ίδιο. Από τον χρόνο περιμένω. Έχει ρίξει πολύ καλά στοιχεία. Λοιπόν. Πάντω η Premier League βάζει σίγουρα 4 ομάδε στου ομίλου και αν περάσει Liverpool τα playoff του Champions League θα έχει 5. Πάω, κοιτάτε. Όχι. Παναθηναϊκό είδατε? Είδαμε. Παναθηναϊκό δεν είδα, είδα ΠΑΟΚ. Για πείτε μου. Λίγα πράγματα, Κώστα, που χωρίς πολύ θέμα. Πάλι 4-4-2 Παναθηναϊκό. Ναι, 4-4-2, 4-2. Ανύπαρτο πέναλτι. Ναι, εντάξει. Ψηλό ανύπαρτο. Πολύ αμφισβητούμενο. Ήταν πολύ κοντά. Απλά και η ΑΕΚ μπορούσε να βάλει γκολ πρώτη με τη φάση. Ωφελεί το ΠΑΟΚ από αυτό το πέναλτι. Εννοείται πως έφυγε 5 βαθμούς από την ΑΕΚ. Άμα πάρει και τους 3 με τον Παναθηναϊκό, φεύγει 5 πόντους μπροστά. Άρα το Παναθηναϊκό με το σφύριγμα του Παναθηναϊκού. Μια χαρά του κάτσε του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να μην γίνει ποτέ αυτό το μάτσα άμα πάρει και -3 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αφού τα βρήκαν οι οπαδοί, ήρθε η ώρα για τη δημιουργία του Αρικλή. Λέω 144. Ο 384 λέει: γιατρέ, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά εκτιμά τους απόψεις σου με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ ευθύνεται για τον υποβιβασμό του Ηρακλή? Όχι. Όχι.
Λοιπόν. Ο γιατρός δεν είναι ηρακλάρχης για να τα ρίξω όλο στο πράγμα. Ο γιατρός είναι ανοιχτό μυαλό. 100%. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο φίλο μου τον Τρέγια, γιατί πριν από ένα μήνα με είχε βγάλει στο ραδιόφωνο που εργάζεται και μου είπε: Που ξέρεις εσύ ότι ο Πέλκας έδειξε τα παυτά του στον Ήβιτς και στον κόσμο στη θύρα 2 σε κάποιους εκεί πέρα που τον κράζανε. Και εγώ λέω: Τρέγια, που τα έδειξε στον Πανιόνιο, μου λέει. Σήμερα λοιπόν ο Πέλκας, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ήβιτς είπαν ότι ο Πέλκας κακώς εγιουχαρίστηκε από τους Πανιόνιους γιατί τα παυτά του τα έδειξε στον Ήβιτς. Να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τρέγια. Παρακάτω. Και ίδιος ο Πέλκας το είπε ότι δεν το έκανα για τον Πανιόνιο. Ναι, δεν είπε για ποιον το έκανε. Ήταν μια ανόητη ενέργεια, εντάξει. Όχι, ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια. Γιατί ανόητη. Και ανόητη όμως. Αυθόρμητη. Όχι, ρε Κώστα. Ένιωσε ρηγμένος ο Πέλκας, βγήκε αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή. Είναι παιδί μικρό. Εντάξει, ναι. Νεανικός ενθουσιασμός. Ναι. Βάζει ένα πολύ σημαντικό γκολ. Ναι. Για την οικονομία του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Στο 94. Κάνει τα πρώτα 7-8 μέτρα εκρηκτικά και. Κάνει ένα γκολ ουσιαστικά πάνω στην έκρηξη. Σεντερφορίσιο και. Από πίσω, ναι. Από πίσω να έρθει μετά την κεφαλιά που είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος, ο Μιστακίδης. Ναι, 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 ακριβώς. Βγήκε στα 7-8 μέτρα πιο μπροστά από τον στόπερ. Εκρηκτικά και το κόλλησε. Και το επαφή με τα αριστερά που δεν είναι το καλό του πόδι. Ναι, 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 ναι. Άμεσε και γκολ. Πολύ όμορφο. Και σαν ενέργεια και τακτικά. Κοντά στην περιοχή είναι πολύ καλός ο Πέλκας, τα έχουμε πει, εντάξει. Έξω από αυτήν μας τα χαλάει. Απλά θα πρέπει να κοιτάξει. Έξω από αυτήν. Γι' αυτό, δεν θα καθιερωθεί. Επειδή έξω από περιοχή δεν έχει την ποιότητα του Μπίζεσβαρ. Οπότε μπορεί και να χρειαστεί να φύγει. Ούτε ο Μπίζεσβαρ έχει τα τελειώματα. Ακριβώς. Και ο Μπίζεσβαρ έχει πάρα πολύ άσχημα τελειώματα. Ναι. Πάρα πολύ άσχημα. Άσχημα τελειώματα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αναλύσαμε το Άγιαξ Μάντσεστερ. Δίκαια το πήρε ο Μουρίνιο. 100%. Μεγάλο τίτλος για την United. Ναι. Και μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ ομάδων που έχουν πάρει και του 3 ευρωπαϊκού τίτλου. Και πάμε να δούμε λίγο το Real Juventus. Το οποίο θα γίνει αρχές Ιουνίου. Το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Γιατρέ. Είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Μου έχει δώσει, ένα στατιστικό ωραίο. Ότι η Real στα φετινά. Άκου ένα στατιστικό. Είναι η μοναδική ομάδα, δεν το έχει πετύχει καμία άλλη μέχρι στιγμή. Είναι κόσμο. Ένα παιχνίδι ναι. Πριν το πετύχει που σε όλα τα επίσημα παιχνίδια τη έχει σκουράρει τουλάχιστον μία φορά. Έχει βάλει γκολ έχει... σε όλα τα παιχνίδια. Έχει βάλει γκολ σε όλα τα 62-63 παιχνίδια. 62-63 είναι γιατρέ. Δεν θυμάμαι το ένα αριθμό. Ναι, εκεί περίπου. Εκεί περίπου. Αλλά έχει σκουράρει σε κάθε παιχνίδι τη. Είναι τρομερό. Η μεγαλύτερη πρόκληση, η καλύτερη άμυνα του πλανήτη μαζί με την Ατλέτικο να την κρατήσει το 0. Θα το δούμε. Είναι ο πιο ενδιαφέρον τελικό που μπορούσε να προκύψει. Περνάει το Καλντερόν, πολύ τυχερά για μένα η United Story Real σκοράρει με την Ατλέτικο. Μαζί ήμασταν εδώ, το είχαμε αναλύσει με την κίνηση του Μπενζεμά, ναι. Εντάξει, που κάνει το λάθος εκεί και τρεις αμυντικοί της Ατλέτικο και στην ουσία. Εκεί πώς το ερμηνεύεται. Δεν περιμένουν από τον Μπενζεμά να γίνει δεν αυτή η κίνηση. Δεν περιμένουν τον Μπενζεμά να τους περάσει. Θέλεις να πεις δηλαδή αυτό που έχω πει και εγώ στον Καρατζαφέρ και έχει πει και ο Αλέφαντος και πολλοί ποδοσφαιροκουλτουριάριδες να πούμε ότι εάν ήταν ο Ρονάλντο εκεί, σίγουρα θα βρίσκαν έναν τρόπο να τον κάνουν ένα φάουλ, να του πετάξουν την μπάλα, να τον τουμπλάρουν κτλ. Θα του κλείναν την πλάγια. Ένα μεγάλο ζήτημα για την Γιουβέντους στον τελικό. Ένα μεγάλο ζήτημα για την Γιουβέντους στον τελικό, αν θα παίξει με τριάδα πίσω στα στόπερ, αν θα παίξει με τετράδα. Με τριάδα. Το πιο εγώ πιστεύω να παίξει με τριάδα. Δεν αλλάζει. Εσύ θα τα άλλαζε. Σε καμία των περιπτώσεων. Σίγουρα θα κάνει κάτι ενδιάμεσο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μορφοποιεί το σύστημα από 3-5-2 σε 4-2-3-1 αναλόγως των συνθηκών. Και ο ένας ακόμα λόγος που θα παίξει πίσω με τριάδα είναι ότι ο Ντάνι Άλβες σε τετράδα μόνος του δεξιμπακ δεν μπορεί να αντέξει με Ρονάλντο και Μαρσέλο από την πλευρά. Είναι και αυτό. Από τα χαφτά. Λες ότι... Τον Καλίδη και ο Μπαρτζάλι. Στο 3-5-2 έχει μια κάλυψη από τον Μπαρτζάλι δεξιά. Ενώ άμα είναι μόνο στη τετράδα, θα είναι δύσκολα με Μαρσέλο και Ρονάλντο. Εκεί που σίγουρα υπερτερεί Ρεάλ είναι στον άξονα στα χαφ. Θα βγάλει, πάνω στον Ρονάλντο χαφ. Θα βγάλει χάφ ο Αλέγκρι. Λογικά τον Κουαδράδο θα αφήσει έξω. Ναι. Θα βγάλει χάφ εκεί πέρα. Θα ντουμπλάρει την πλευρά εκεί πέρα. Πάνω στο Ρονάλντο. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα παίξει και η Ρεάλ. Μπορεί να παίξει 4-4-2. Η Ρεάλ. 4-4-2 με Ρόμβο θα παίξει. Λογικά θα παίξει το Ρόμβο με τον Ίσκο Δεκάρη. Δεν χαλάει. Ο Μπέιλ δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει ο Μπέιλ. Μηνύματα. Ο Κομπότης πρέπει να ανοίξει καμιά αεροπορική εταιρεία με σλόγγαν δεν πέφτουμε ποτέ. Κρίμα για τον Ηρακλή. Αν και βγάλα πολύ γλώσσα από την αρχή της χρονιάς. Πάω κάρα Τύρναβος. Το λυπάται ο φίλος του Πάου. Έχει Τύρναβο Παοξίδες. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, μπορεί να είναι δάσκαλος, μπορεί να είναι καθηγητής. Γιατί να μην είναι. Τώρα νομίζω κάτω από τα Τέμπη λίγο δύσκολα. Κάτω από τα Τέμπη, ε. Ο παδό της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τώρα τι θες να πεις ότι θα βγουν τώρα από την Αθήνα και θα πούνε είμαστε τόσες χιλιάδες στην Αθήνα. Εντάξει, είναι πολύ λογικό σε μια μεγαλόπολη όπως είναι η Αθήνα. 5 εκατομμύρια. Ναι. Και αριθμητικά πολλοί κόσμος όλων των ομάδων. Ναι. Δηλαδή και ο Πανατολικός μπορεί να έχει πολύ κόσμο στην Αθήνα γιατί είναι πολύ αγρινιώτες. Ναι. Οι φίλοι του Πανατολικού. Γιάννενα. Κρητική. Κρητική. Όφη. Ναι. Αν και στο Αγρίνο πολύ είναι Πανατολικός και μία ακόμη ομάδα από τις μεγάλες. Πάντως ο Πανατολικός τη χρονιά που ανέβαινε γιατί τον είδες από κοντά είχε πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα μάτσο στην Καλυθέα που είχε 3.000 κόσμο. Πάνω αυτά.
Αυτά πρέπει να έχουν πεθάνει, εντάξει. Πάνε αυτά. Αυτές είναι τα κινήσεις, η αγάπη για την ομάδα. Ίντερνετ, Facebook, αυτά καταναλώνουν αρκετό χρόνο και χώρο στους νέο Έλληνες. Εδώ οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν κόσμο. Τώρα θα έχει πάλι. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε. Έχω ζήσει ναι, παιδιά, επειδή αγαπάω τη Β' Εθνική. Μάτς Ιωνικός Γιάννα 1500 Γιαννιώτες. Εθνικός Αστέρας Γιάννα, μια ολόκληρη κερκίδα γεμάτη Γιαννιώτες. Μεγάλες εκδρομές από Λαρισαίου στη Β' Εθνική στην Αθήνα. Δηλαδή, έχουν δει τα μάτια μου οπαδούς που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάντα όμως, όταν υπάρχει αυτή η προσμονή της ανόδου, μετά εξαφανίζονται όλοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, ο Πανετολικός όταν ανέβαινε κατηγορία, είχε πάρα πολύ μεγάλη ροή κόσμου. Μετά που ανέβηκε η Εθνική, είχε ένα στόχο να ανέβει. Ναι. Ενώ στην Α η συντήρηση δεν είναι. Δεν κάνει γκέλ στον κόσμο απλά να κρατήσει. Το μεγαλύτερο παράδειγμα σε αυτή την ιστορία ήταν ο Πανηλιακός. Στη Γάμα Εθνική 8.500 κόσμο. Στη Β' Εθνική 7.000 κόσμο. Στην Α Εθνική 3.000 κόσμο. Πώς το ερμηνεύεις. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει στόχος. Όπως και πάμε στο Άρης Λαμία. Πρέπει να στο γήπεδο. Αν μας μιλήσει ο γιατρός, ήταν στο γήπεδο εδώ. Ναι, να πω εγώ ότι φυσικά οι Αριανοί έχουν πάρει χαμπάρι ότι μίκρινε η ομάδα τους και δεν διαμαρτύρονται. Το πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι λιποθυμάνε, δεν νομίζω ότι φωνάζουν, δεν νομίζω ότι κυνηγάνε παράγοντες, δεν νομίζω ότι κυνηγάνε παίκτες. Κάτι ου, κάτι α, κάτι ή, κάτι χειροκροτήματα στο Διούδη. Για πες μου για τρετήδες. Λοιπόν, είδα το μάτς στη Θύρα 2. Ναι, Θύρα 2. Σε μια και πόσο κόσμο είχε? Περίπου στους 2.000 συνολικά. 2.000 Αριανοί. Στον τέρμι με τη Λαμία. Λίγοι δεν ήταν. Ο κόσμος ήταν ξενερωμένος ήδη ούτως ή άλλως. Δεν πίστευε στην ομάδα. Ναι. Και αγωνιστικά φάνηκε ότι ο Άρης δεν δικαιούταν την άνοδο συγκριτικά με τη Λαμία και τον Απόλλωνα. Ήταν πολύ χειρότερος και από άλλες ομάδες. Ναι. Ήρθε η ομάδα της Λαμίας λοιπόν με αμυντικούς προσανατολισμούς. Ναι. Κάποια στιγμή στη ροή του παιχνιδιού χρησιμοποίησε 4 αμυντικά χάφ ο κύριος Στενές. 4 αμυντικά χάφ. Έκλεισε τους χώρους να πω ποιοι είναι οι παίχτες, μπορούμε κάποιοι να τους ξέρουν. Δεν τους ξέρει κανένας, δεν χρειάζεται να τους ξέρει. Δεν έχει σημασία. Έπαιζε με δεκάρι και 3 αμυντικά χάφ. Δηλαδή ξεκίνησε. Έπαιζε με 4 αμυντικά χάφ εξαροχτάρια, ένα δεκάρι. Χωρίς εξτρέμ έπαιζε. Και έναν τύπη στο ματσούκα 9ρο εξτρέμ. Α, για να. Μην για το πω 4-6-0. Ναι. Που ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε ο Τενές. Ξεκίνησε 4-3-3. Δύο κόφτες. Δύο κόφτες αμυγής. Και ένα οχτάρι. Όμο Μπλάζιτς. Και ένα οχτάρι. Καραγιάννη οχτάρι. Ναι. Έπαιξε οχταροδεκάρι από το Βάντερσον. Ναι. Ντουρμισάι μπροστά. Ναι. Και ο άλλος παίχτης που είχε μεσοεπιθετικός. Τώρα γιατί κολλάει και το μυαλό μου. Είχε Μπλάζιτς, Όμο, Καραγιάννη, Ντουρμισάι, Ματσούκα. Είχε το Ματσούκα. Ματσούκας. Και αυτός εξτρεμοϊνιάρι. Και μετά το 60 τι κάνει ο Τενές. Κάποια στιγμή έβαλε το Ρότσα. Ο οποίος είναι εξαροχτάρι. Ναι. Αφαίρεσε δηλαδή ένα παίκτη από τη μισοπτική γραμμή τον Καραγιάννη που είχε κάρτα. Έβαλε κι άλλο εξαροχτάρι. Βγάζει και τον Τουρμισάι και περνάει το Ματσούκα αιχμή. Και βάζει και τον Μπουλούλη. Oh. Γεμίζει εκεί ο άξονας με χαφ. Κεντρικά. Και τι έκανε ο Τάτος. Προσευχόταν, λέει τι γίνεται τώρα. Δεν μπορώ να παίξω. Κουτουλάω. Παντού παίχτες. Τείχος, ε. Τείχος. Ο Άρης μια ομάδα χωρίς συνεργασίες, ο καθένας πήγαινε ατομική ενέργεια, η Λαμία σεβάστηκε τον Άρη, έκλειψε μπάλες σε κρίσιμους χώρους, απλά δεν τόλμησε και δεν έβγαλε παίκτες μπροστά. Και ποιος να βγάλει, ρε, μπορούσε να βγάλει. Αφού ήταν εξαροχτάρια όλοι. Αλλά την βόλευε το 0-0. Στην ουσία το μάτς καμούφλαρε το αποτέλεσμα στις αδυναμίες του Άρη. Μπορεί να πούνε ότι και λίγο καλύτεροι ήμασταν, δικαιόμασταν την νίκη. Η Λαμία δεν διεκδίκησε τίποτα περισσότερο. Απλά πήρε αυτό που ήθελε πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Και μετά τι έγινε. Μετά ξαφνικά, όντας στη Θύρα 2, έχοντας στη Θύρα 2, στη Θύρα 2, ναι. Είχαμε μία μετακίνηση κόσμου από τη Θύρα 3 μέσω της εισόδου της 2 γάμα. Κάποιοι φιλάθλοι του Άρη στη 2 που είναι πιο μετριοπαθείς χειροκρότησαν τους αθλητές. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια. Του Άρη. Είτε πέτυχες, ο αθλητής πρέπει να χειροκροτείται για μένα προσωπικά, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει στο χορτάρι. Ναι. Δεν το κάνει οποιοδήποτε. Ναι. Και προπυλαπής, έπεσε λίγο τραμπούκος. Σε αυτόν τον κόσμο που χειροκρότησε τους παίχτες του Άρη, ότι εμείς είμαστε Άρης, δεν μπορούμε να χειροκροτάμε τις κηδείες και τι είναι αυτά και τα λοιπά. Πήγαν στην ουσία προστατεύουν τον μεγαλομέτωχό τους και ρίχνουν την ευθύνη στους παίχτες, το οποίο έγινε και μετά, όπως και σε άκουσε στη ραδιοφωνική εκπομπή. Άρα λες έγινε πιθανό σκοπίμα. Αυτό φαίνεται στην ουσία, με αυτή την ενέργεια προστατεύεται ο κ. Καρυπίδης. Και ευθύνη να το πείτε στο αγωνιστικό τμήμα. Ναι. Τους παίχτες όμως ποιος τους έφερε, αυτό έχει σημασία. Κοίταξε, εγώ θέλω να πω ότι ο Άρης, βλέποντας το παιχνίδι με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και παίζουν στη Γάμα Εθνική, γιατί είχαμε και στην παρέα μας, αυτό το οποίο διαπίστωσαν είναι πολύ κακή του φυσική κατάσταση όλη τη χρονιά. Αυτό είναι ευθύνη του Αναστόπουλου. Δεν το βελτίωσε ο φίλος του. Αυτό το οποίο λένε όλοι, ναι, ναι, μιλώντας μέσα από ανθρώπους που γνωρίζουν τον χώρο, ότι ο Αναστόπουλος είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι το πάμε στο φιλότιμο και στην ουσία δεν κάνει ουσιαστική γυμναστική στην ομάδα.
Δηλαδή ρίχνουν ευθύνες. Από τρεις μήνες λείπει τώρα, δεν βελτιώθηκε καθόλου. Από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, δεν πήρε δηλαδή τώρα τίποτα παραπάνω, λες. Είπαν ότι ήταν πολύ άσχημη επιλογή του να κάνει φιλικά επικοινωνιακού χαρακτήρα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ αντί να πάρει το know-how με τις ομάδες κατηγορίας τους και πιο χαμηλές πήγε και έκανε και καλά φιλικά να δείξει ότι ο Άρης έρχεται. Ναι. Αντί να κάνει μια σωστική προετοιμασία. Ούτε ναι, τις δηλώσεις τις ακούσατε. Μου άρεσαν. Ήταν σαρκαστικές και όμορφες. Σαρκαστικές και όμορφες. Δηλαδή, τι σαρκαστικές και όμορφες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ότι για μένα δεν είμαι σήμερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα γιατί μας παρομοιάζουμε τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και όταν πεις με έναν Άρη, το έχει στο χαλιάο, δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Ναι, αφού είμαστε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Δεν τον είχα για τόσα τα καδόρο τον Τενέ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω. Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις το πάνω χέρι, ναι. Θα πεις και την όμορφη την ατάκα. Α, ναι, όταν είσαι στο πάνω χέρι. Γιατί άμα είσαι στο κάτω χέρι δεν μπορεί να πεις ατάκα. Δεν μπορεί να πεις. Εντάξει, ο Κοστένογλου λέγει ακατανόητα πράγματα. Έλεγε περί τρίτης θέσης. Το γιουχάρε τον Κοστένογλου τη στιγμή που έκανε χειραψία με τον Τενέ μετά το μάτς. Καταρχήν ο Κοστένογλου. Ναι, ή πριν το μάτς. Ρίχνει λευκή πετσέτα τακτικά όταν βάζει το 88 τον Νέτο ως αριστερό μπακ. Ναι. Δηλαδή βάζει παίξει το 88 γιατί βρε παλικάρι μου. Για να πάρει συμμετοχή. Να αλλάξει τι τακτικά στο 88. Σαν αριστερό μπακ. Σαν αριστερό μπακ. Ναι. Έβαλε τον Μπίτου Γκαρσία κάποια στιγμή αριστερό μπακ. Για να ανεβαίνει από εκεί. Ναι. Όχι. Στην προσπάθεια ναι. Έβγαλε τον Καράμπελα, πέρασε τον Μπίτου αριστερό μπακ. Ό,τι και να πεις, είναι λίγο. Δεν μου λες, εσύ, το Διούδη, να το χειροκροτεί ο κόσμος, πώς το ερμηνεύεις, έμεινες να δεις τη φάση δηλαδή. Πούλησε Αργιανηλή και ο Διούδης, μωρέ. Τι έκανε ο Διούδης όλη τη χρονιά. Ο οποίος ακούγεται για τον Πανιόνιο. Τι έκανε ο Διούδης όλη τη χρονιά. Τι έκανε. Έκανε κάτι το οποίο χάρισε τίποτα στον Άρη. Γιατί να πουλήσει Αργιανηλή σε ένα Άρη ανύπαρκτο. Είναι λάθος, του λες. Λάθος, επικοινωνιακό λάθος. Συμφωνή. Καταρχήν είναι μια ναι, κακή ναι. Επιλογή η παρουσία ναι. Του φετινού Άρη της Β' Εθνικής. Πώς το πες? Είναι μια κακή επιλογή. Να... Δηλαδή, σαν επαγγελματίας έκανε μια κακή επιλογή. Έκανε λάθος που πήγε εκεί, λες. Σαφέστατα. Ναι. Με την προϋπόθεση θα ανέβω τρένο και θα παίξω και ένα χρόνο, θα πάω στα ψηλά πατώματα και από εκεί και πέρα ξαναφεύγω έξω. Πίστεψε στην προοπτική και τη δυναμική του Άρη ότι ναι. Πλέον με μηδέν χρέη, ανεβαίνοντας η ομάδα, ότι μπορεί να κάνει όπως. Ανάλογη σου λέει, θα κάνω μια χρονιά στη Β' Εθνική και τα λοιπά. Και θα παίξω μια ομάδα που έχει φιλοδοξία διάκριση την επόμενη χρονιά στο Σούπερ Λιγκ. Με κόσμο, ιστορία και τα λοιπά. Αποδείχθηκε πισωγύρισμα. Πισωγύρισμα. Αλλά ακόμα περνάει η μπογιά του, το ζητάει. Πού θέλει Πανιόνιο για πρώτο. Μια καλή ομάδα, μια μέτρια θέλει ομάδα. Θέλει καλή επιλογή. Σούπερ Λιγκ. Καλή επιλογή τον ίδιο. Πώς να πάρει από τον Πανιόνιο, ρε παιδιά. Δεν λέμε για τα χρήματα, εντάξει. Πώς να πάρει από τον Πανιόνιο. Γιατί από τον Άρη, πόσα σίγουρα γιατί στο εξωτερικό. Σίγουρα το βλέπουν πιο πολύ από το εξωτερικό. Για 400-350 έπαιρνε ο Διούδης στο εξωτερικό 300. Την πήρε στην Μπριζ, το Βέλγιο. Και τι σηκώθηκε και έφυγε. Κουτουλάει το κεφάλι. Δεν έπαιζε, δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε. Ωραία, αυτά τα λεφτά να φτάσουν για την υπόλοιπη ζωή του. Δεν ξέρει πώ θα διαχειριστήκε. Παιδιά, τα playoff πώ τα κρίνετε. Άχρωμα. Εντελώ άχρωμα, άδεια γήπεδα. Κακό θέαμα, τίποτα. Πολύ λίγα όλα πράγματα. Όλα στο 0-1. Μόνο ένα μάτς ήταν μέχρι 2 γκολ του Παναθηναϊκού στο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όλα στο 0-1 γκολ. Εκτός από το Πανιόνιος Παναθηναϊκός πουθενά. Πουθενά ένα. Κακό θέαμα. Κακοί παίκτες. Κακοί παίκτες. Φυσική κατάσταση πολύ μέτρια. Όλες οι ομάδες έχουν φουσκάσει. Ο Πανιόνιος σήμερα σε κάθε φάση στο δεύτερο μήχρονο πέφτανε κάτω παίκτες από κράμπες, από τραβήγματα. Δεν το, είδα, το είδα το μάτς. Το είδα το μάτς. Ένα καθάριο εξτρέμ. Είδα το Μασούρα. Πολύ λίγα πράγματα. Λίγο Μπέν εκεί. Προσπάθησε αυτό. Μόνο του. Ένα Σαββίδης έβγαινε εκεί με κράμπες. Ο Σαββίδης. Δεν μπορούσε να πιέσει ο Πανιόνιος σε κανένα. Έξω σιώπη. Ο Κόρμπος έπαιζε για δυο. Κόκκινο Μασούτ. Ναι, ο κόκκινο Μασούτ δεν το λέει. Εντάξει. Τώρα ο Πάοκ με ένα χ με στην ΑΕΚ διασφαλίζει. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Πάοκ γιατί ως καλύτερος παίκτης άμυνας ΑΕΚ έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Ο Βράνιες πήρε μια ανόητη κόκκινη στο 94. Τον πάνε τον Πάοκ φέτος τα πράγματα. Του βγαίνουν όλα, του βγαίνουν, δεν ξέρω. Του πήγε καλά. Του πήγε καλά. Εκεί που λέγαμε δεν γίνεται όλα να μας πηγαίνουν στραβά. Ναι. Του πήγαν όλα καλά. Του πήγαν όλα καλά. Το συμφωνεί, γιατρέ. Πάμε διάλειμμα, γιατρέ. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα.
Μπαμπά, πεινάσαμε. Πού θα φάμε? Όπου θέλετε. Στο διαχειρός Αρέτου, στο Ρέοκαστρο. Εμείς παίζουμε στο παιδότοπο και εσύ με τη μαμά χαλαρώνετε στο μπαλκονάκι. Έχουν νόστιμα πιάτα και παγωμένες μπύρες, άκουσα. Φύγαμε! Διαχειρός Αρέτου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Τώρα και με νέο, ολοκένουργιο κατάστημα στο κέντρο του Ρεοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρός Αρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Μου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές. Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά να πιάσουμε τίποτα άλλο. Το τηλεοπτικό τοπίο. Πάμε να πιάσουμε το τηλεοπτικό τοπίο. Πάμε στον Ιβάν. Πάμε στον Ιβάν. Ο οποίος φαίνεται ότι αγοράζει ένα μεγάλο κομμάτι με το χώρο του Μέγκα. 20% νομίζω. 20. Μαζί με τον 19,26. Ναι. 19,26 μαζί με τον κύριο Βαρδινογιάννη. Ναι. Εντάξει, δεν θα γίνει ο μεγαλομέτωχος του καναλιού, αλλά θα έχει σημαντική, έτσι, σημαντικό μερίδιο στη λήψη αποφάσεων στο συγκεκριμένο κανάλι. Το χρηματοδοτεί στην ουσία. Ναι. Το καλό είναι ότι δεν θα μείνουν άνθρωποι χωρίς δουλειά. Εντάξει, ένα κανάλι το οποίο είναι το πρώτο ιδιωτικό κανάλι στη χώρα. Θα παίρνες μόνο Θεσσαλονικιούς εκεί? Όχι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μόνο σε... Όχι, ρε Κώστα, όχι. Εντάξει, είπαμε. Εφοράς νότος. Όχι. Για σπάσιμο μπορεί, αλλά κάνουμε. Για σπάσιμο. Ποιο θα παίρνεις, γιατρέ? Το Βερίκιο. Θα παίρνεις το Βερίκιο. Για αυτά τα οποία έχει πει. Στον Αλφα. Θα τον έπαιρνε. Βέβαια. Για τιμωρία. Ναι. Για τιμωρία. Ναι, θα τον έπαιρνε. Γιατί εκεί στον Αλφα λέει είναι θέμα, έχουν θέματα. Μενεγάκι δεν πληρώνεται, ο Βερίκιος δεν πληρώνεται. Έχουν... Και η Μενεγάκι είναι μια πολύ καλή επιλογή για την αυτή τη ζώνη. Ξέφτησε. Έχει το κοινό τη. Ξέφτησε. Έχει κοινό. Ξέφτησε. Έχει κοινό το οποίο βλέπει τηλεόραση για διασκέδαση. Ξέφτησε, σου λέω. Άλλο την εικόνα. Δεν σου λέω μια σαν κόμενα. Έχει χάσει τη λάμψη. Βρε, σαν παρουσιάζεται την κόμενα. Έχει ακόμα ρε Κώστα ένα κοινό, όπως λέει ο γιατρός. Έχει κοινό. Ξέφτησε. Θα δούμε ράτι, θα είδες, ρε. Κατάπτυστα. Εγώ πιστεύω ότι. Βρε, κατάπτυστα. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα πέσω στα νούμερα εδώ, θα με πάρουν άλλοι. Εδώ τώρα δεν. Πλάκα κάνει τώρα. Έχει τρέλα. Δεν νομίζω ότι η Μενεγάκη έχει κοινό σταθερό. Είναι πολύ compact. Ξέφτησε. Στο λέω εγώ. Καθάρισε. Άλλο, παρακάτω. Βερίκιο συμφωνώ, άλλον λέγεται. Χατζηνικολάου. Χατζηνικολάου, τι θα το κάνει? Μια μόστρα έτσι. Να πουλάει σοβαρότητα. Να πουλάει σοβαρότητα. Ναι, θα μου πεις, ρε παιδί μου, ποιο θα έπρεπε και γιατί. Να πουλάει σοβαρότητα. Καταρχήν δεν ξέρω ποιο θα είναι το attitude, η τάση του καναλιού. Τι θα είναι, αθλητικό κανάλι, θα είναι ειδησιογραφικό κανάλι. Δουλειά θα κάνει ο αθλητικό κανάλι. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα, φαντάζομαι. Ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Θα προβάλλει σειρές, θα κάνει παραγωγές. Ε? Θα φέρνει τουρκικά σειρά. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαββίδης θα δείξει πολύ ρώσικη σειρά. Ρώσικε. Καλά, δεν το Λάντα, Σάμαρα και τέτοια. Θα πείσει. Ρώσικη σειρά. Εισαγωγή από. Από τα τουρκικά θα πάμε στα ρώσικα. Δεν το συζητάω. Καπανί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πιο ωραίε οι Ρωσίδε ή Τουρκάλε, ηθοποιοί. Τον Κόλκα θα τον έπαιρνε που τον είδε ο Σκάι αδίκω. Εγώ τον έπαιρνα. Εντάξει. Να πάρουμε και ένα παπτσί.
Μόνο ένα Πάοξι θα πάρει. Πολλού θα πάρει, αλλά ένα Πάοξι. Τη Λίλη δεν την έπαιρνε. Με ευρωβουλευτή τώρα τον κύριο Σαββωράκη στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν μπορεί να κάνει πρωινό, γιατί η Μενεγάλη καλύτερο πρωινό μπορεί να κάνει. Εγώ θα πήρα τη Λιάνα Κανέλη έτσι για σπάσιμο. Τη Λιάνα Κανέλη. Κανέλη. Καλά, με την Κανέλη δικαιώθηκα εγώ στο Παναθηναϊκό, άρεσε 1-0. Όταν την είπα παλιοκουμούνα. Φασάρια, παλιοκουμούνα, ναι. Τη λέω, παλιοκουμούνα. Πανηγυρίζει τα γκολ των Βαρδινογιάννηδων. Τον εφοπλιστό, και τον πατέρα. Τώρα ναι. Παλιοκουμούνα, τη λέω. Χαμός. Λέει, γύρισε και κοιτούσε εκεί. Παλιοκουμούνα. Τι φοράς, έλα, λέει, με τραβάει ένα εκεί, λέει, εκεί από το άρθρο και τα λοιπά. Απέδειξε ότι δεν υπάρχει ιδεολογία. Άντε να κάθεις παλιοκουμούνα, λέω, εσύ και ο Κωνσταντόπουλος. Πρόεδρο στον Παναθηναϊκό. Στην προοδευτική μόρη να πα τη Λόκια στον Ιωνικό Πατσαβούρα. Άμα είσαι αριστερό. Την έριξα όχι, πράγμα, όχι. Ρε, την έριξα πράγμα. Πολύ πράγμα. Αυτά που λέω είναι τα πιο ήπια που τις έχω πει. Ναι. Σε πώ δεν σε διαφέρει. Άστα, άστα, άστα. Ναι. Και τη κυρία Αλμυρόφη δίκη τη κυρία. Όχι τώρα, διότι χαστούκι ο άλλο σε γυναίκα να πούμε. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο κι αυτό, ο... αλλά εσύ καλά τη θέλει. Η οποία διαμαρτυρήθηκε στο Σκάι για την τιμωρία του Μπέρκ, στι τέσσερι αγωνιστικέ. Ναι. Και στον Αυτιά και διαμαρτυρήθηκε. Ναι. Κουμούνα να πούμε και με τον Παναθηναϊκό των εφοπλιστών γραφείο τύπου. Με τέτοια κουμούνα γίνομαι κι εγώ. Κατάλαβε τι γίνεται. Λέγε ρε, εσύ που είσαι ποιος, στην αριστερά να πούμε φίλο. Τι άλλο θα έπαιρνα. Ναι. Τι άλλο θα έπαιρνε. Ναι. Ναι. Έχει πολλέ επιλογέ, η αλήθεια είναι. Τι θα έπαιρνε. Αλλά θα προσπαθούσα να πάρω. Δημοσιογράφους, ναι. Οι οποίοι είναι του όφα. Για να τους διακομωδήσω. Του όφα τι σημαίνει. Όπου φυσάει ο άνεμος. Όπου παίρνουν τα λεφτά, αυτά θα λέω κι εγώ. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν είναι του όφα, ρε φίλε. Όλοι είναι, αλλά τους γελιοποιούσα. Ναι. Θα τους γελιοποιούσα. Αυτούς που είναι εναντίον του κυρίως. Α, θα έπαιρνε αυτούς που είναι εναντίον σου για να τους κάνεις να πούμε ξεφτύλα. Να τους διακομωδήσεις, ναι. Ναι, αλλά αυτό όμως μπορεί να έχει αντίκτυπο στο κανάλι σου να μην έχεις μεγάλη θεματικότητα. Και ο κόσμος να πει. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτή η κολοτούμπα που έγινε και να μην αρέσει τον κόσμο. Κοίταξε, αυτό αλήθεια, που το βάζει στην επικοινωνία. Βάζω και την άλλη την παράμετρο εγώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δισεφρό κανάλι ο Sky που έχει κουράσει, ναι. Με το στυλ του. Ναι. Μόνιμο κλάμα εκεί πέρα. Τι κασατζίδες είναι αυτοί που έχουν. Έχουν ξεπεράσει και τον Πάοκ αυτή στα καλά του. Τι κλάμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Καλά που έχει κάνει και το survivor το Sky. Ναι. Πάλι καλά. Κόβει λίγο το κλάμα. Πολύ κλάμα, ρε φίλε. Ξεφτυλίζει ο Παναθηναϊκός. Ξεφτυλίζει ο Σκάι. Πάρα ναι. Πολύ χαμηλά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τι να πω. Το έχουν καταλάβει και πολλοί αφού δεν πάει κανείς στο γήπεδο. Σε μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ να είναι άδεια 13, είναι πολύ. Πολύ σε αυτό το καινούργιο κουτσομπολίστικο περιοδικό του Ανδρώνη, λέει 845, βάλτε αρχισυντάκτη τον κόκκινο και διευθυντή τον Μανούση. Με αγάπη Θουβού, προτείνει ο φίλος ο 845. Άποψη για Πρίγιοβιτς και πού θα έκανες μεταγραφές στον ΠΑΟ. Ο Πρίγιοβιτς είναι παίκτης ο οποίος είναι για το κουτί αποκλειστικά. Δηλαδή θα σου βγει στη συμμετοχή, δεν θα σου κάνει πολλά πράγματα εκτός του κουτιού. Όχι, οπότε σε μεγάλους χώρους. Έχει καλά σπασίματα της μπάλας. Εντάξει, είναι παίκτης. Γίνεται δεκάρι στην περιοχή. Παίζει πιο πολύ με πλάτη. Στον κλειστό εντάξει. Χώρο βγαίνει και σαν δεκάρι. Όχι στο μεγάλο. Στο κλειστό χώρο. Λίγα μέτρα. Με τέτοιο κορμί δεν μπορεί να έχει και ταχύτητα. Άμα έχει και ταχύτητα δεν θα παίζει τον μπάλα. Εγώ θα έφερνα και ένα παίκτη στη Λαραούχο για μάτς που θες να παίξει στην αντεπίθεση και τον κατάσταση στον Πρίγιοβιτς για μάτς που θες. Για μένα προσωπικά τι χάφ έχει τέτοιο ποδόσφαιρο θα παρουσιάσει. Ακούστηκε κάτι για το Χολέμπας. Εγώ εκτιμώ ότι ο Χολέμπας μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός αριστερός εσωτερικός χαφ. Ακριβώς, εκεί είναι. Ένα οχτάρι μπορεί το να οποίο πολύ μπορεί να σου δώσει αμυντικές καλύψεις. Να σου βγαίνει από πίσω ή πουλά, ναι. Να βγαίνει από τα αριστερά. Καθαρό 4-3-3 θέση με αυτόν. Ναι. Αμυντικογενές και ύπουλο. Και ύπουλο. Αμυντικογενές και ύπουλο. Πολύ ωραίο ναι. Σύστημα μπορεί ναι. Να γίνει με το Χολέμπας. Και έναν αντίστοιχο, δηλαδή να πάρω στην ουσία και να μετατρέψω σε αριστερό εσωτερικό χαφ στο 4-3-3 το Χολέμπας. Και στην αντίστοιχη θέση να φέρω το Μάτος και να έχω ένα αξιόπιστο δεξί μπακ. Ο φίλος θα έπαιρνε το Βερίγκιο και θα τον έβαζε να κάνει. Ένα μεγάλο εξάρι. Χωρίς δεκάρι. Δεν θέλω τον μπακ με δεκάρι. Δεν πιστεύω στο δεκάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν δεκάρι. Ναι. Δηλαδή δεν ο Μπίσβαρ. Ναι. 30 λεπτά. Άστο και τα. Για να γίνει 4-2-3-1. Ακριβώς. Ενρίκη, άστο όταν θα σφίξει. Ναι, όταν θα σφίξει. Εξτρέμ θέλει καλό, σίγουρα. Πολύ ναι. Καλό εξτρέμ να σκοράρει. Εννιάρο εξτρέμ, όχι εξτρέμ. Εννιάρο εξτρέμ να σκοράρει. Του δόθηκε και ένα σέρβο τώρα. Ο Ρονάλντο, να δούμε. Δηλαδή, άμα έρθει ο Μακ, είναι μια καλή επάνωδο. Άμα έρθει ο Ροντρίγκε, επίση. Για το Μακ, ξέρει ποιο κολοτρίβεται να έρθει. Ο Βιερίνια. Παιδιά ήταν καλό που ήταν. Άμα κάνει κολοτούμπα ο γιο του Σαββίδη, πότε είναι γεννημένο ο Βιερίνια. Το 85. 32 καθάρισε. Καθάρισε. Είναι τα κορμιά. Αυτά τα οποία καθαρίζεις. Καθάρισε 32, καθάρισε. Δηλαδή και μία χρονιά να σου παίξει υψηλό επίπεδο. Ταχύτητα μείον. Εκρηκτικότητα μείον. Έχει πέσει σίγουρα σε αυτό. Έπεσες. Γενικά ανεβάσματα, κατεβάσματα μείον.
Να κλείνει από αριστερά, να έρχεται προ τα μέσα. Μείον στα 32. Βιερίνια, όμως. Εάν τον πάρουν στον ΠΑΟΚ, θα κράξω τον Γιώργο τον Σαββίδη. Θα είναι επικοινωνιακό λάθος για αυτά που είχε πει. Ναι, θα τον κράξω. Μου έρχεσαι, ξέρω εγώ, και τώρα που η Βόλσμπουργκ πέφτει. Έπεσε η Βόλσμπουργκ. Παίζει τα μπαράς με την Μπρόνσβαϊ. Με τη θηγατρική της. Θα σωθεί. Θα σωθεί, αλλά και πάλι. Θα το δούμε αύριο αυτό το παιχνίδι. Τι ώρα είναι? 9:30. Ναι, ωραίο. Ματσάρα. Καλό. Καλό, ωραίο μάτσο, το δούμε. Ανόβερο Μπράουνσβαϊκ. Ανόβερο, συγγνώμη. Το ανόβερο ανέβηκε. Το είδα, ένα 45 δίνει το αυτό, ρε. Τον Άσο. Ναι. Λογικό, εντάξει. Για δες εδώ μια τριάδα που έπαιξε. Πώς πιάσαμε τίποτα. Λοιπόν, εγώ θα έπαιρνα τον Βερίκιο και θα τον έβαζα να κάνει το μεγάλο παζάρι, λέει ο φίλος. Ο άλλος λέει και θα έπαιρνα, λέει, τον Πρετεντέρι και καψί να μιλάνε, λέει, υπέρ του Τσίπρα. Καλό. Σαδιστές είναι αυτοί. Άμα τα πάρουν, δεν θα μιλάνε υπέρ του Τσίπρα, λες. Έτσι είναι, όλα είναι για τη μαρμίτα. Το έχουμε ξαναπεί. Μου αρέσει και δεν κατηγορούμε κανέναν. Κανέναν. Αξιοπρεπέστατη. Άκου, λέει. Λοιπόν, προπαγάνδα. Ο Ιβάν παίρνει Μέγκα και Σταρ σε συνεργασία με Βαρδινογιάννη. Όλα τα λιγούρια, λέει, στη σειρά για καμιά δουλίτσα. Να σε δω, ρε Κούλη, τι κολοτούμπα θα κάνεις. Για τον Κούλη Μητσοτάκη νοεί, ναι. Φαντάζομαι. Για τον Κούλη, ναι. Βέβαια. Για τον Κυριακούλη. Πάντως είναι ο Δημοκράτες. Πάντως είναι ο Δημοκράτες. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Πάντως στη Θεσσαλονίκη που λένε ανεργίες και ιστορίες κτλ. Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιουχάρανε έξω από το ξενοδοχείο του φίλου μου, του Δημήτρη Μωμάδα. Το Πόρτο Παλάστο εκπληκτικό. Οι Νεοδημοκράτες Παοξίδες. Φαντάσου τώρα τους Παοξίδες, τους Νεοδημοκράτες, να βρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάσου η Νέα Δημοκρατία. Ποιον έχει επικοινωνιολόγο. Να το στείλει δηλαδή εξορία στη Σιβηρία. Νομίζω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Ποιο είναι ο επικοινωνιολόγο. Ποιο είναι ο επικοινωνιολόγο. Ποιο είναι ο επικοινωνιολόγο του Κούλη Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ανάξιο ο μισθό του. Μου λέει ο Γιώργο ο Καρατζαφέρη που σήμερα με πήρε τηλέφωνο για κάτι ιδιωτικό. Λέει, έστειλες, λέει. Τους Παοξίδες έξω από το ξενοδοχείο. Έβλεπα την εκπομπή και γελούσα, λέει. Μου δίνεις ασύλληπτο γέλιο, λέει. Το είπες εσύ έξι παρά και μετά από μια ώρα πήγαν από εκεί. Έχει τον έδωσε κανονικά, με λέει. Το κανονικά, ναι, λέω, ανάγκη είχα εγώ από μένα να πάρει η άλλη. Του λέω, δεν μου λες. Τι κάνει, λέω, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μου λέει, δύο χρόνια αν δεν μιλούσε, τίποτα μην πει. Τίποτα, ούτε μου. Θα βγαίνει, λέει, πρωθυπουργός. Θα είναι, λέει, τόσο μπούφος. Φάση, λέει, κάτι αυτόγκον. Έτσι μου είπε. Δηλαδή λέω τι. Ο Τσίπρας, λέει, θύρεται, έχει θέματα. Ναι, ο άνθρωπος είναι στην εξουσία με τέταρτα μνημόνια, αναγκαστικά το έχουν βάλει. Λογικό να φθάρει. Λογικό να φθάρει. Εσύ τι μιλάς. Εσύ δηλαδή να μην μιλήσεις, τίποτα να πεις. Σε μια ουδέτερη στάση, ακριβώς. Μην μιλάς καθόλου. Πάνε να εμφανίζεσαι και να λες ένα ποτονικό καλύτερο. Ακριβώς. Είναι ρε φίλε, άχρηστος τελείως. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και δεν φταίει αυτός. Ποιον έχει επικοινωνιολόγο, την Κοσιόνη. Τη Σία Κοσιόνη βάλανε επικοινωνιολόγο. Δώστε ρε, Νέα Δημοκρατία είστε. 3-4 χιλιάρια το μήνα, 5. Θα μου πεις. Μεταξύ μας, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι υπερχρεωμένο. Το πιο πλούσιο κόμμα, ξέρεις ποιο είναι? Το Κουκουέ. Το Κουκουέ, φίλε. Που κάποτε ο ριζοσπάστης διαφήμισε την Coca-Cola. Ξέρεις αυτό? Από πού τα πάρουμε? Στην νεολαία της ΚΝΕ η Coca-Cola έδινε και έπαιρνε. Αμερικάνικο προϊόν. Βέβαια, ρε. Τι πλάκα κάνεις τώρα. Αμερικανιά, ρε. Κορόιδο. Δεξιά κουλτούρα υπάρχει στην ψυχή του ανθρώπου. Απλά όταν δεν έχεις λεφτά, λες είμαι αριστερός. Και τώρα που είπες Κώστα και η νεολαία της Κουκουέ, να σου πω ότι σήμερα είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές. Αλήθεια. Σε όλες τις σχολές. Για πείτε αποτελέσματα. Έχουμε αποτελέσματα. Κοίταξε να δεις, εμείς δεν πήγαμε. Είμαστε ενάντια. Η αποχή πόσο αγγίζει, τι ποσοστό. Η αποχή στο ΠΑΜΑΚ που είμαστε εμείς. Περίπου στο 70%. Α, τα έχουν γράψει κανονικά. 100%. Αλλά δηλαδή υπάρχουν και 30% κομματόσκελα που εκμεταλλεύονται. Ακόμα υπάρχουν. Άνδρο της ΔΑΠ κυρίως στο ΠΑΜΑΚ. Άνδρο της ΔΑΠ. Χρηματοδοτείτε ακόμα. Ακόμα. Παρτάκια καλά. Από το ταβάνι μέχρι κάτω αυτοί. Χρηματοδοτείτε τι. Γυναίκες καλές στη ΔΑΠ. Έχει, εντάξει. Οι δεξιές. Ξέρεις τι κάνουν. Οι δεξιές πάντα ήταν. Έχει ακουστεί, ναι. Αυτό το στυλάκι με το ταγεράκι τα λοιπά, το προσεγμένο. Τα κλασικά. Δεν άλλαξαν αυτά. Ειδικά όταν γίνονται οι εγγραφές από πρωτοετής είναι αυτό. Το ξέρεις, έτσι. Δεν αλλάζουν. Τι μήνυμα αυτό δεν μπορεί να το διαβάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσουμε. 0-35.
Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα, αλλά είναι ασύλληπτο. Είναι. Ναι, εντάξει. Εγώ αν ήμουν, λέει, Βαν, θα έπαιρνα τον κόκκινο να κοντράρω σε νούμερα το Survivor. 40-40 το λεπτό. Το Βαρούχα να σχολιάσει ανάποδα τη διαιτησία του Κίζα. 144. Το Πρετεντέρι. Όπω ρε φίλε. Εκδικητική είναι η περισσότερη. Μ' αρέσει να είναι ο άνθρωπο εκδικητικό. Ναι. Ο άνθρωπο είναι στη φύση του να είναι εκδικητικό. Αν ένα άνθρωπο δεν είναι εκδικητικό, δεν είναι άνθρωπο. Είναι βλάξ. Δηλαδή, άμα σου κάνει κάποιο κάτι, δεν θα ευχηθεί να πάθει κάτι ή να του κάνει κάτι. Εσύ, ρε παιδάκι, μου, σου κάνει χοντρό κάτι κάποιο. Τόσο μεγάλο κακό, ανεπανόρθωτο. Τι ανεπανόρθωτο. Άμα σου κάνει κακό, ανεπανόρθωτο. Τι ανεπανόρθωτο. Σε επηρεάσει, ξέρω εγώ, την ποιότητα ζωή σου πολύ άσχημα. Ναι. Η Χελώνα. Τι ήταν χθε. Παγκόσμια μέρα τη Χελώνα. Όχι, θα πάω την άλλη εβδομάδα να ταΐσω το όλα τα Χελώνα. Στον Φράγκλιν. Πάω το Φράγκλιν και το ταΐζω, ναι. Πώς έχεις μάθει το φίλο της Χελώνας τελικά, το ανακάλυψες? Τι είχα πάει στην κυρία. Με την οποία, κατάλαβες αν είναι θηλυκό αριστερό. Ποια οποία, ρε, δεν με έστειλε σε μια γιατρό. Ναι, βέβαια. Την κυρία Κομνηνού. Η κυρία Κομνηνού μου είπε ότι αυτός είναι. Φράγκλιν. Φράγκλιν, αγόρι. Με τη γενετική οποία. Γενετική οποία, γενετική. Έτσι, τσουσού, δεν ξέρω πώς τη λένε. Τι Χελώνες, τσουσού έχουν, τι έχουν, πόσο, δεν ξέρω. Κλοάκι λέγεται. Κάτι ανάγλυφα γράμματα έχει κάτω από την αυτήρα κτλ. Εντάξει. Εγώ συνομιλούσα με τη Χελώνα μου και πάλι συνομιλώ. Πάω μια φορά την εβδομάδα και την ταΐζω. Τώρα που είναι Μάιος μέχρι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Νιώθεις καλά, φαντάζομαι. Ψυχικά. Γεμίζεις. Ναι. Και είναι από τις καλές. Είναι από τις καλό χρώμα, έχει αυτό κτλ. Είναι με τα κόκκινα, νομίζω. Έχει. Κόκκινα ή κίτρινα. Κίτρινο λαιμό. Κίτρινο λαιμό. Κίτρινο λαιμό. Κίτρινο λαιμό έχει. Ναι, βέβαια. Κάτσε να τη δείξω. Την έχω φωτογραφία. Λοιπόν, φωτογραφίες. Κάτσε να τη δείξω. Αυτή είναι η Μίνη. Να η Χελώνα. Τη βλέπεις. Ορίστε. Με το κίτρινο λαιμό. Εδώ είμαι πάνω στην πέτρα. Την έβγαλα φωτογραφία. Τέλος πάντων την πήγε εκεί η σύζυγος κτλ. Εγώ ήμουν αντίθετος. Τέλος πάντων την πήγε. Γιατί βρωμούσε το σπίτι. Έχεσαι η Χελώνα. Βρωμούσε το νερό. Δεν τα άλλαζα εγώ γιατί πήγαινα εκεί κουρασμένος. Βαρύ το ενιδρίο. Φόρτωνε, ξεφόρτωνε. Στο τέλος την πήρε τη Χελώνα. Την πήγε εκεί. Αλλά την πήγε και σε μέρος με άλλες Χελώνες. Ξέρεις πού, στο σπίτι του κόκκινου κοντά. Εκεί στο Θηδικάλα, ρε, που είναι. Εκεί που ξεκινάει η Ανθέα. Στο Σκοπάρ εκεί κοντά. Στο Σκοπάρ του. Όπως ονομάζεται πλέον δρόμος Παπανδρέου. Παπανδρέου. Δεν υπάρχει Ανθέα. Γιώργο Παπανδρέου. Γεωργίου Παπανδρέου, ναι. Ποιο, το αυτό πάλι. Γέρο τη Δημοκρατία. Ποιο Δημοκρατία. Αυτό φασίστα ήταν, άνοιξε τι φυλακέ και πέραν οι κομμουνιστέ. Τι έτσι, Δημοκρατία. Έτσι λένε. Πρέπει να πάνε, λένε, εγώ τι σε λέω τώρα. Τι λένε αυτοί τώρα. Φασισταριό ήταν ο Μηταρά. Πλάκα κάνει. Τι μακρόνει αυτό την άνοιξη. Συμφωνώ, ναι, όντω. Λέμε αειδίε τώρα. Να λέμε αηδίες τώρα, σαν χλαμάρες. Είναι ιστορικό γεγονός αυτό. Τι είναι? Ιστορικό γεγονός. Ιστορικό γεγονός είναι και το λες γέρο της Δημοκρατίας. Το φασισταριό. Τον Γιώργο Παπανδρέου. Ραπτόπουλο κόκκινο στο κανάλι του Ιβάν θα παρουσιάζει την ημί ανατροπή με μεταλλική φωνή φυσικά. Παλικάρι μου. Η ανατροπή είναι παλικάρι μου. Οι δεξιές ραπ έχουν τσαγανό. Δεν το λέμε. Δεν το λέμε. Οι αριστερές ακόμα και στην. Πνίγονται λέει. Για φίλε αυτά που δεν διαβάζονται τα μηνύματα. Στατιστική μελέτη έχει κάνει ο άνθρωπος. Τι έχει κάνει εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως πιο. Τι, ο σπαλιάρας είναι και ξέρει. Ο σπαλιάρας έχει πάει και με άντρα. Κακό είναι αυτό. Αυτό δεν το δήλωσε. Κακό είναι αυτό. Δήλωσε ο σπαλιάρας. Τις 4.000. Του φορτηγατζίδε που. Και του λεωφοριατζίδε που είχε φίλου δεν το λέει. Κακό δεν το λέει. Αφού λέει το ένα πρέπει να λέει και τα άλλα. Πάντως δεν είναι μεπτό. Μεμπτό δεν είναι. Μεμπτό είναι που είπε το ένα μόνο. Ο Γκλέτσος το είπε και το άλλο. Για να το ευχηθούμε περαστικά, γιατί είπε πέρασε ένα καρκίνο του στομάχου ο Γκλέτσος. Ένα τόσο γερό παιδί σε αυτή την ηλικία. Μαρμαριγή, καρδιά, καρκίνο πριν τα 50. Έχει πάθει ζημιά μεγάλη ο Γκλέτσος. Τι να κάνεις. Οι αρρώστιες είναι γαμώτο, δεν ξέρεις τι να πεις, να πούμε. Τα χαιρετίσματά μας στον Γκλέτσο, ακούει την εκπομπή μερικές φορές, να έχεις υπόψη σου. Από τη στυλίδα που βρίσκεται. Ναι, έχει έρθει εδώ. Φαντάζομαι χαίρεται για την άνοδο της Λαμίας. Δεν το ρώτησα, αλλά νομίζω ότι χαίρεται. Λογικό είναι, όλη η φθιότητα χαίρεται. Όλη η φθιότητα χαίρεται που η Λαμία είναι μια ομάδα πλέον στα μεγάλα σαλόνια. Ένας προπονητής, ο Τενές, ο οποίος έχει άλλη μια άνοδο, γιατί ο Τενές έχει κάνει άνοδο. Νομίζω είναι η 7η ομάδα που ανεβάζει. Η 6η, 7η, ένα από τα δύο. Ναι, έχουμε χάσει τον αριθμό. Από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη. Από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη. Πάντως, μέσα στο Χαριλάου φάνηκε ότι η ομάδα μεσοαμυντικά είναι πολύ καλή για την κατηγορία. Η άμυνα, ρε. Η άμυνα κερδίζει την κατηγορία. Εκεί, ακριβώς εκεί. Η άμυνα. Είδε στο Μουρίνο, πέταξε τον γκολ. Κολόφαρδίστικο, τυχερό κτλ. Δεν έχει κολόφαρδίστικο, τυχερό. Μπήκε τον γκολ. Έκανε τα χαφ, τελείωσε.
δεν είχε και ταχύτητα καμιά ομαδάρα να βγει στην κόντρα και τα λοιπά. Άφησε την κατοχή. Άφησε την πήρε την κατοχή 65-35. Μπήκε, πήγαν να μπουν αυτοί με ταχύτητα μέσα. Κάτι ωραίο εκεί, κάτι χαφ, κάτι πλάι, αριστερό σου εξτρέμ. Να το Βαλένης από εκεί δεν μπορούσε να κάνει. Δεν μπορούσε να περάσει. Δεν τουμπλαρίσματα υπήρχαν. Τα πράγματα. Εντάξει. Το πήρε το μάτς εύκολα. Πήρε το μάτς, τι άμα δεν μας έδωσε και άλλη μια φορά, πήρε βγήκε το τίτλο. Ουσία έδωσε. Και δεν μπορεί να τον πει κανείς τίποτα. Βγήκε Champions League. Οικονομικά η Manchester United είναι πεσημένη. Τη χρονιά. Τη όλη τη χρονιά. Δεν έχει ανάγκη. Σαν θέαμα, σαν παρουσία ήταν μέτριος, αλλά αυτός ο τίτλος που παίρνει. Θα φανεί από του χρόνου. Θα δούμε τι θα κάνει. Εκεί θα το κρίνουμε. Στο Champions League θα φανεί. Βεβαίως. Για τα ανέμακτα μέτρα τι έχεις να πεις. Είναι πολύ λογικό να τα μετράνε. Γιατί είναι λογικό. Δικαιώνεσαι. Νομίζω ότι ο κόσμος. Ο γιατρός που πριν από δύο μήνες, πριν τα φτιάξει ο Σαβίδης. Πάω με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίναν εδώ κάτι βλαχοπαοξίδες και τον βρίζαν τον γιατρό. Ναι, εγώ. Μόλις έδωσε την εντολή ο Ιβάν στο λαό τι και πώς. Στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τον γιατρό τον έχουν στην πούδρα οι παοξίδες. Ναι, γιατρέ μου και με πάω γιατρέ μου και θέλω να σε μιλήσω γιατρέ μου και τι γνώμη έχει για τον Πρίγκοβιτς γιατρέ μου και ανέμακτα τα μέτρα γιατρέ μου. Γιατί είναι ανέμακτα τα. Γιατί είναι λογικό. Γιατί είναι λογικό. Ο ίδιος ο κόσμος, δηλαδή η γενιά που είναι πάνω από 40, ναι, νιώθει ενοχή, ναι, νιώθει για, ενοχή. Για την τωρινή κατάσταση. Νιώθει ενοχή. Δηλαδή, ναι, όπως είχε, ναι, πει και τηρήσει ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Ναι, ο Πάγκαλος. Δεν ήταν άδικοι. Mm, ναι. Ο καθένας με τον τρόπο του και στο μέτρο του δυνατού. Μάλιστα. Προσπάθησε, ναι, να κερδίσει, να μπει μέσα στο μέλι και να το αρπάξει. Οπότε λες. Νιώθει ενοχή. Ο μέσος Έλληνας σαραντάρης και βάλε. Και τον Τσίπρα. Και δεν αντιδράει. Τον Τσίπρα δεν αντιδράει. Καλός άνθρωπος ο Τσίπρας. Νομίζω. Έχει έτσι μια ωραία φυσιογνωμία. Μπράβο. Γλυκός. Αν ήταν πάνω από 50 θα είχε πέσει. Το πιστεύω. Ναι, 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 είναι το νεαρό της ηλικίας του για πολύ. Φιλοθεσσαλονικιός. Με το Σαββίδι και τα συμφέροντα τα ρωσικά εδώ. Πολύ καλός στο επικοινωνικό κομμάτι. Επικοινωνιακός. Ο Έλληνας Πούτιν και τα λοιπά. Πολύ καλό στο επικοινωνικό κομμάτι. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ και βρίζαν το Μητσοτάκη. Έχασε πολλούς ψηφοφόρους. Πάμε στην γραμμή. Στις γραμμές. 2-31-0. 90-90-90 πάμε στο κόμμα. Στο μπαρ και στο πρίντεζι. 98-80-90. Αυτό το νερό δικό σου. Το νερό αυτό. Δικό σου. Το κρύο είναι δικό μου και η λεμονάδα και η πορτο. Έχω δύο νερά. Μια λεμονάδα, ένα καφέ φρέτο και ένα ελληνικό πίνο. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα, πάμε. Μόνο εγώ. Καλημέρα. Πάμε στον κύριο, βάλα τέσσερις γραμμές. Νομίζω το είχε ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σήμερα που κάνουμε. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλησπέρα. Καλώς τον. Βασιλάκη, τι κάνεις, παιδί μου. Μια χαρά, Νίκο. Καλά είστε. Μια χαρά. Καλησπέρα και στο Γιάννη, το είπαμε το φίλο εκεί. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Και ο Νίκος. Και ο Νίκος. Ο συνονόματος ο Νίκος. Πάνε κάπου να σε ακούμε καλά, ρε φίλε. Τι έγινε, κάτω από το βυζί της Αγελάδας. Τι, η Βόταφο δεν πιάνει κάτω από την Αγελάδα. Για λέγε. Τώρα με ακούτε, λέω. Καλύτερα. Έχεις hands free. Τώρα με ακούτε. Για πάμε, φώναζε λίγο, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Να πω σε αυτούς εκεί τους ποδοσφαιριστές της ομάδος μου. Ρε Γιάννη, ακούγεται αυτός. Για πες. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι καλά, ναι. Λέγε. Λοιπόν, να πω στους ποδοσφαιριστές στις αγαπημένες μου ομάδες. Ναι. Να βγάλουν τις φανέλες, να βγάλουν τα παντελονάκια και να πάνε οι μη γυμνοί και να τα παραδώσουν στον κύριο Μελισσανίδη. Εάν αυτό το συνοδήλευμα το οποίο παρουσιάζουν στις τελευταίες αγωνιστικές θέλουν να μου δώσουν εμένα να καταλάβω ότι αυτό είναι ΑΕΠ, πλανώνται οι ΠΑ. Έλα μπρε, πώς κάνεις έτσι. Θέλω να βρεθεί ένας νοήμων άνθρωπος να μου δώσει να καταλάβω πώς η ομάδα που κάνει διπλό στη Τούμπα, που πάρει διπλό στο Καραϊσκάκι, που πάρει τελικό κυπέλλου, καταφέρνει μέσα σε τριών ημερών και μια εβδομάδα να παρουσιάσει αυτό που παρουσίασε να το παλιώνει και σωστά και να το καταλάβω και εγώ, ρε παιδιά. Δεν είναι ασύλληπτο. Εγώ, Νίκο, το θεωρώ λογικό. Ποιο είναι το λογικό. Η ΑΕΚ δυστυχώς είχε μείνει πολύ πίσω με το Μωράης και αναγκάστηκε να φορτσάρει σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο υπερβολικά για να μπορέσει να μπει στα play-off, να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή είναι άδεια και από διάθεση και από ενέργεια. Τι κάνει ο Ροργόνη, ο Βασίλη, αυτό που κάνεις τώρα εσύ θα το έκανε ο μύθος του Θεοδοσίου, ο κύριος Μιαούλης,
Δηλαδή όλοι αυτοί που θέλουν να σιγοτάρουν τον κύριο Μεριστανίδη. Καταρχήν, καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν έδειξε σαφή στόχο στα play-off. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Καμία ομάδα δεν είπε θέλω αυτό. Δεν ξέρω εγώ τι θέλει. Εγώ ξέρω ότι πάω κάνω διπλό στην Τούμπα. Ανεβάζω το PC. Μου μιλάτε για Champions League, για προβληματικά. Και άνετο διπλό κιόλας. Ναι, που ήταν στο 20.000. 100%. Και μετά από τρεις μέρες χάνεις τον Πανιόνιο στο Άκα. Ρε εσύ τι φωνάζεις, ρε, θα σου πω εγώ το έργο. Πες ότι βγαίνει πρώτη η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα αυτό. Και αρχίζει. Τι ήταν αυτό. Κανονικό ήταν ή... Ζάνε, ξέρω εγώ. Δαμασκού. Άκου εδώ. Και πήγαινε ο παδός της ΑΕΚ και έλεγε στο Μελισανίδη θέλω μεταγραφές για πρωτάθλημα και τους ομίλους. Μίστο να ρε, δεν ακούγεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Θυμάσαι Κωστή που σου είχα πει αυτό πριν αρχίσουν τα play-off. Αν ναι. Θέλει να βγει πρώτος. Ας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Σιγά θέλει. Καλημέρα, ναι. Από Βέρεια τηλεφωνώ. Βέρεια, ε. Από Βέρεια και το όλο το πάνελ. Γεια σου Βασίλη, ο Μιεδιάτη και εγώ Ηρακλής. Είμαι χίλια χρόνια Ηρακλής, Βασίλη ναι, ναι. Μου. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά είμαστε. Γιατρέ μου και Κωστή, ο Ανάργυρος είμαι από Βέρεια. Έχω πολύ καιρό να σε μιλήσω, Κωστά. Ναι, ρε Ανάργυρε, τι κάνεις? Καλά, εσείς τι κάνετε? Είπαμε, μια χαρά είμαστε. Σήμερα υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Προς το παρόν, ναι. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η διοίκηση, βέβαια. Ναι, και έχουμε καμιά ελπίδα γιατί πάλι θα αρχίσουμε τις μήνυγες όπως το 11. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσουμε. Αυτό είναι θέμα δικαστών πλέον. Στα δικαστήρια θα κρυθεί. Θα κρυθεί στα δικαστήρια. Και εδώ να σε κάνω και μια άλλη ερώτηση γιατί γνωρίζει από Βαλίτσα και εσύ και ο Κωστής. Το τελικό πώς το βλέπεις Γιουβέντους Ρεάλ το Champions League? Πολύ ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Μπορεί να το σηκώσει η Γιουβέντους φέτος γιατί. Ναι, είναι πολύ έτοιμη πνευματικά για αυτό το παιχνίδι. Είναι έτοιμη. Έχει οριμάσει πιστεύω πλέον. Γιατί και εγώ με την κυβέρνηση είμαστε από μωρά. Α, Γιώργο, Κωστή. Λέγε. Κάθε μέρα βρίσκομαι με τον Χατζάρα, περνάει το καφενείο και με πειράζει. Με πήρε τηλέφωνο, ρε, ο Χατζάρας εχθές. Μιλήσαμε. Καφενείο και τηγανίζω πατάτες για τα τσίπουρα και τρώει πατάτες και με λέει πιο ωραίες πατάτες στον ομό. Στον ομό όλη τη Ελλάδα με λέει, όχι μόνο στη Βέρεια. Ο Χατζάρας είναι, αν του βάλει μαλλιά, ναι. Ίδιος ο Σπύρος Καλογύρου στη Στεφανία. Ξέρεις ποιο είναι το καφενείο μου, Κώστα, άμα φανθείς, θα πέραν τον Παπατζίκου το σπίτι, στο έχω πει και άλλη φορά. Και πού να ξέρω ρε άνθρωπε πού είναι το Παπατζίκου το σπίτι. Έχεις έρθει καθόλου Βενιζέλο, έχεις περάσει με το αυτοκίνητο όταν έρθεις Βέρεια? Εγώ έρχομαι Βέρεια συχνά, ποδοσφαιρικό στέκι. Άμα φανθείς στη Βέρεια, αφήσεις να με βρεις καφέ στέμπλα, γιατί ένα μικρό καφενεδάκι είναι... Άμα θα έρθω στη Βέρεια θα πάω να βρω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αρβανιτίδη. Θα πάει στην Μπαρμπούτα για τα βερνούλες εκεί πέρα, εκεί τον βλέπω να πηγαίνει. Θα πάω να βρω τον φίλο μου τον Καρυπίδη, που δεν μπόρεσε να ανεβάσει τον Άρη, αλλά εγώ το στηρίζω γιατί μια μικρή ομάδα την ανέβασε από τη Γάμα Εθνική στη Βήτα και από τη Βήτα την πήγε Τρίτη και τι να κάνουμε τώρα. Η Βέρεια θα κάνει χρόνο. Εγώ είμαι και Βέρεια πολύ, Βασίλη με Ηρακλής και Βέρεια, οι καψούρες μου, η γυναίκα μου και το στιμά μου είναι. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Και να πέσουν και στα τοπικά δεν έχω πρόβλημα. Πηγαίνω εγώ, να ξέρει. Δηλαδή φέτος πήγαινε στη Βέρεια, έβλεπε παιχνίδια. Πήγαινα συνέχεια, πήγαινε. Ρε φίλε, για εποντίον Βερία που έπαιζε. Τοπικά είναι. Για εποντίον τα μεγάλα τέρμπι, ναι, Κώστα. Τοπικά είναι. Τοπικά. Τοπικό, βέβαια. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο Γαϊτάνος, ο Γκαστόνε, τι κάνει? Καλά είναι ο Στέφανος, καλά είναι. Μπράβο. Είναι καλά ο Στέφανος. Και, αλλά εγώ με την Βέρεια είμαι την αϊποντίον Κώστα. Εγώ άμα έρθω στον ομό Ημαθιάς θα πάω στο Καμποχώρι. Θα το πάω στο φίλο μου το Σιρόπουλο. Και θα με γυρίσει αυτός. Ναι, το Σιρόπουλο. Αλλά με τον Χατζάρα έχω πολύ μόνιμη επαφή καθημερινώς εγώ Κωστή. Ερχόταν και στο γήπεδο ο Γιώργος. Σταμάτησε Βέρεια αυτός. Ερχόταν συχνά. Και τα λέμε τα πικάλικα και με φωνάζει και παλιόγρια Βασίλη εμένα. Παλιόγρια καταραμένη βελή, να ξέρετε. Εντάξει, θα του δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Προχθές μίλησα μαζί του. Καλό ξημέρωμα, παλικάρια. Γεια χαρά, ωραίο. Καλό βράδυ. Προχθές μίλησα μαζί του. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πατουλίδου, Σιμόπουλος, Ζέρβας, Μπουντούρη, Αρβανιτίδης, Πασχαλέρη.
και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη, το μόνο περιοδικό με ταυτότητα. Σύντομα στα περίπτερα. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα. Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Κόκκινα φανάρια εκεί ήταν. Κόκκινα φανάρια δεν έπαιξε ο Παπαμιχαήλ. Έπαιξε. Δεν έπαιξε εσύ. Πάντως όσες ταινίες δεν... Ακούσαρε την Καρέζη. Ακούσαρε την Καρέζη ο Παπαμιχαήλ. Ναι. Τα κόκκινα φανάρια. Κόκκινα φανάρια. Ο Παπαμιχαήλ. Ναι. Με πιάνει αδιάβολο. Με το Φούντα Αντίζηλο. Ο Φούντας ήταν με αντίζηλο. Τη Ρουμάνα Πριγκιπέσα. Τη Ρουμάνα Πριγκιπέσα. Με τη Μαντάμ Παρή Δέσπο Διαμαντίδου να έχει στιγματίσει την κινηματογράφο. Σαν... Πάντως όσες ταινίες τον έχω δει εγώ τον Παπαμιχαήλ χωρίς το Βουλιουχλάκι ήταν καταπληκτικός. Με τη Χέλμη να ψάχνει τον Ντορί. Πω πω αυτό. Χέλμη. Να χτυπιέται η Χέλμη στην ταινία. Χέλμη ασύλληπτη. Ασύλληπτη ερμηνεία. Ωραία η Χέλμη. Την έχω δει γριά, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι, ήταν. Στον Ντορί εκεί, ναι. Μας έχει σημαδέψει. Χέλμη, ωραία, ωραία γυναίκα η Χέλμη ήταν. Βέβαια. Και λένε Ανουσάκη να το παίζει κολαπτώμενη πατρόνα. Η Ανουσάκη άλλο κρυόπλασμα εκείνο, χοντρόπλασμα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Τι χοντρόπλασμα εκείνο. Ναι, φίλε. Καλημέρα, έλα, φίλε. Ρα. Καλημέρα. Έλα, ρα. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, φίλε. Καλά, φίλε. Καλησπέρα και στα παιδιά. Εδώ, ευγενικός άνθρωπος. Καλησπέρα. Ναι. Είδες κανένα μάτς σήμερα. Είδα την Άγιαξ και είδα και τον ΠΑΟΚ. Είδες και την ΠΑΟΚ. Ναι. Την ΑΕΚ την είδες. Όχι, δεν πρόλαβα. Γιατί, ρε, φίλε, δεν, back to back δεν μπορούσες να το δεις το μάτς εκείνο. Φίλε, τι να σου πω τώρα, δεν έχασα και τίποτα από ό,τι μου είπαν τα παιδιά. Αυτό σου λέω, δεν μπορείς να δεις, ρε φίλε, δύο μάτσες play-offs την ίδια μέρα. Τη μία κακοποίηση την είδα στο 82, κατάλαβα ότι ο Πανιώνιος δεν ήθελε να ισοφαρίσει, ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να βάλει δεύτερο γκολ, σηκώθηκα και έφυγα. Αυτά, ρε φίλε, αυτό είναι κατάλαβα, ρε φίλε. Ναι. Διεκπαιρεωτική είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω. Γιατί, τι δεν ξέρεις, ρε φίλε. Αυτά τα play-off με δώσανε, αυτά βλέπω, ρε φίλε. Τι να κάνω. Εδώ σε παίρνουμε τηλέφωνο για να μάθουμε κάτι παραπάνω, αυτά που δεν ξέρουμε εμείς να πούμε. Τι να σε αναλύσω, τον Καθάριο και τον Μασούρα, τον Τασούλη, τον αριστερό, τον μπακ, τι θες να σου αναλύσω. Τον Αντωνιάδη, τον αριστερό μπακ του Μανιωνίου. Στα αναλύω άμα θες, αλλά θα κλείσουν τα ραδιόφωνα οι άλλοι, άστο να πάει στο διάλο. Έχω μπερδευτεί όμως τώρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση εν τέλει, ας πούμε τώρα. Κάποιος πρέπει να την πάρει. Φίλε, εγώ βλέπω ότι κανένας δεν θέλει να την πάρει και θα την πάρει ο ΠΑΟΚ. Οικονομικά ο ΠΑΟΚ μόνο μπορεί. Κανένας δεν τη θέλει αυτή τη δεύτερη θέση. Θα προκύψει δηλαδή, ε. Έτσι βλέπω, έτσι φαίνεται. Ρε φίλε, δηλαδή φαντάσου έχει αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Ναι. ΠΑΟΚ Πανιώνιο. Ναι. Και συζητάμε για τα δέντρα και για τη φύση, να πούμε. Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι οι παιχταράδες του παρελθόντος, οι παραγοντάρες του παρελθόντος, τα γήπεδα τα γεμάτα, υπάρχει μια γενική παρακμή. Τι να κάνουμε. Όχι, προσαρμοζόμαστε γιατί είμαστε μπαλαδόπατες, δεν το συζητάω. Θα προσαρμοστείς με το χειρότερο και με το καλύτερο θέαμα που μπορείς να πάρεις. Έτσι, το γιατί ποδόσφαιρο μπορεί να μην έχει στην Ελλάδα θέαμα και γενικότερα οι κλειστοί χώροι που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως έχουν δημιουργήσει καταστάσεις που θα έπρεπε να αλλάξει το σύστημα, να μεγαλώσουν οι εστίες, να μπει το δίκολο, να πούνε άλλες παράμετροι. Τέλος πάντων, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Στην Ίντρικα, στην Αλητεία, στο παρασκήνιο, δεν παίζεται ναι, το ποδόσφαιρο. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά ξέρεις μια ερώτηση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ το τακτικό κομμάτι το έχω στο 20% και το παρασκηνιακό κομμάτι, το αλήτικο, το παράπλευρο, το έχω πάει στο 80%. Και είναι αυτό σωστός. Που σας αρέσει, είναι αυτό που σας συναρπάζει. Σωστός. Απλά ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι δεν μπορείς. Οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε, δεν έχουν υποχρεώσεις. Δεν έχουν κύπελα, δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ναι. Και είδα σήμερα Άγιαξ Μάντσεστερ που τα παλικάρια ήταν 22 χρονών, ήταν στο τέλος της σεζόν. Ναι. Που έχουν πρωτάθλημα, έχουν Ευρώπη.
Και τρέχανε ρε φίλε, δηλαδή σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρέχανε ρε φίλε. Άλλη προετοιμασία. Κάνουν άλλη προπόνηση, περίμενε, κάνουν άλλη προετοιμασία. Έχουν άλλους γιατρούς και έχουν και άλλα συμπληρώματα διατροφής. Επόμενη γραμμή. Και έχουν και άλλα συμπληρώματα διατροφής. Καλημέρα. Το αφήνω εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Χίλια χρόνια Ηρακλής, Ηρακλής εναντίον όλων. Μπράβο. Να σου πω ένα παράδειγμα λοιπόν τι έγινε σήμερα για να καταλάβει και ο κόσμος. Για να ρίξει την πινελιά. Χρωστάει κάποιος σε μια τράπεζα, στη Eurobank, να τους χάρη. Τον κάνει μήνυση η Eurobank και ορίζεται ένα δικαστήριο. Ναι. Ενδιάμεσα, αυτός που τον κάναν μήνυση πηγαίνει στην τράπεζα και συμφωνεί να τους απληρώσει σε δόσεις. Η τράπεζα συμφωνεί, του δίνει ένα χαρτί εξοφλητήριο για να το πάει στο δικαστήριο. Το πάει στο δικαστήριο αυτό το χαρτί και αυτοί, επειδή έχουν πάρει εντολές από το κράτος να τον καταδικάσουν, παίρνουν απόφαση κατηδικαστική γιατί χρωστάει στην εφορία. Ναι. Όχι γιατί χρωστούσε εκεί και έχει πληρώσει, αλλά γιατί χρωστάει στην εφορία. Γίνεται αυτό το πράγμα, είναι δίκαιο. Σε ρωτάω Κώστα εσένα, γιατί εσύ το παίζεις αιρετικός και το παίζεις με το δίκαιο όπως έκανες σε μια φορά προχθές με μια κοπέλα που έχασε άδικα τη νίκη στο Muay Thai. Όχι, δεν είναι. Το Muay Thai, ναι. Όχι Muay Thai, MMA. Στο MMA. Στο MMA, επειδή με αυτούς τους ανθρώπους είναι φίλοι μου όλοι και μου βρίζουν το ποδόσφαιρο, ενώ το MMA δεν έχει τέτοια πράγματα και οι πολεμικές τέχνες, τους λέω ορίστε. Έδρα παίζουν οι διαιτητές στο σύμβολο. Είχες πέσει σε ατόπιμα, δεν βγάζουν απόφαση οι διαιτητές όμως. Είχες με το δίκιο ότι ήταν άδικο όμως. Ήταν άδικο. Ναι. Ήταν άδικο. Τώρα δεν ήταν άδικο για τον Ηρακλή αυτό. Ήταν άδικο, αλλά τι να κάνω. Τον έριξε τον Ηρακλή σήμερα από τον Παπαθανασάκη ή έπεσε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εγώ κάνω μια απλή ερώτηση. Τα γεγονότα έτσι. Μήπως απλά ήθελαν να σώσουν τον Λεβαδιακό και όχι να ρίξουν τον Ηρακλή. Γιατί να σώσουν τον Λεβαδιακό, ρε φίλε, για γιατί μπορεί να έχει κάποιε γνωριμίες, τι να σου πω τώρα. Τι γνωριμίες να έχει ο Κοπότης τώρα. Μπροστά στο Μαρινάκι, το Σαββίδι και στον Αλαφούζο τώρα. Πλάκα κάνουμε. Απλώς θες μια απάντηση. Θες μια απάντηση. Ναι, θέλω. Ο Τσίπρας. Ναι. Όταν ήταν αντιπολίτευση. Τα είχε καλά με τον Ηρακλή. Ο Τσίπρας με ποιον Ηρακλή, με τον οργανωμένο Ηρακλή εννοείς? Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ λέω είχε. Αν ξέρεις εσύ κάτι. Ναι, πες. Ξέρω εγώ είχε. Εγώ ξέρω ότι το κράτος τα έχει καλά με ένα οργανωμένο κομμάτι. Ναι. Ηρακλή. Όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και έγινε. Ακού λίγο πώς το ερμηνεύω εγώ. Ναι. Όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και έγινε δεξιός. Ναι. Έτσι. Άλλαξε και αυτό θες να δεις. Και επειδή ο Ηρακλής έχει ένα κομμάτι πάρα πολύ δυνατό στο αντιεξουσιαστικό της όλης υπόθεσης, κανένας κυβερνήτης δεν θέλει αντιεξουσιαστές. Δηλαδή για μένα δεν το έχω πει ποτέ, το λέω πρώτη φορά τώρα, για μένα η πτώση του Ηρακλή είναι πολιτικό παιχνίδι και όχι ποδοσφαιρικό. Κρατικό παιχνίδι έτσι, αλλά στο οποίο παιχνίδι ποιοι συμμαχήσανε? Όλο το σύστημα. Το οποίο περιλαμβάνει ποιους που είναι μέρος του συστήματος. Όλα τα καλά παιδιά. Και τον Παναθηναϊκό, έτσι, και τον Ολυμπιακό. Και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και όλους τους υπόλοιπους. Έτσι. Ναι. Γιατί ο μόνος που ψήφισε και μάλλον εκ του ασφαλούς υπέρ του Ηρακλή ήταν ο Ατρόμητος. Έτσι. Αυτό είναι σκάνδαλο του αιώνα. Ανεξάρτητα αν. Για μένα είναι πολιτικό. Αν φταίει. Αν φταίει ο Παπαθανασάκης οτιδήποτε άλλο που. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί αφαιρέθηκαν μόνο οι βαθμοί του Πορτουλίδη οι οποίοι δόθηκαν πίσω και δεν έχουν αφαιρεθεί για άλλους παίχτες? Δεν χρωστάει σε άλλους παίχτες ο Ηρακλής. Τυπικά δεν χρωστάει, έτσι δεν είναι? Θες μια αλήθεια. Είσαι έξυπνος άνθρωπος. Θες την αλήθεια. Και κάτι εάν ο Ηρακλής πήγαινε καλά, ερχόταν ο κόσμος στο γήπεδο, το οργανωμένο του στοιχείο δεν απομυθοποιότανε και δημιουργούσε έναν έντονο κομμάτι αύξησης του άκρα αριστερού συστήματος, γινότανε αυτομάτως καφτατζόγλιο και πανεπιστήμια ένα άντρο ανεξέλεγκτο. Ναι, δεν χρειάζεται να μπουν τα μάτια πλέον επί χούντας να δέρνουν, υπάρχουν έξυπνοι μηχανισμοί πλέον. Βέβαια. Ξεκαθαρίσανε πολιτικά.
Για μένα. Τον δεν είναι προσωπική πολιτικά μου τοποθέτηση αυτή. Έτσι, τον καθαρίσαν πολιτικά και σε αυτό συνένεσαν, δυστυχώς που το λέω, και ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Και συνένεσε... Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ όμως. Και... Δεν... Ναι, ακριβ... Μα αυτό είναι το χειρότερο. Ότι ο ΠΑΟΚ συμμάχησε με τους εχθρούς του. Με τους εχθρούς του. Τι, μετά από μία ώρα είχαν εντωμεταξύ οι δύο αυτοί υποτιθέμενοι εχθροί είχαν στο δικαστήριο εναντίον ο ένας του άλλου και πριν από λίγο συμμάχησαν για να ρίξουν τον Ηρακλή. Ναι. Γι' αυτό να μην μου λένε, μην μου το παίξει κανένας Μακεδονομάχος και το ένα δεν και το άλλο. Δεν υπάρχουν Μακεδονομάχοι. Α, μπράβο, έτσι. Μην με ξαναπούν, αχ, με αδίκησαν στο παρελθόν ή με κάνανε. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο μόνος που δικαιούται να λέει αυτή τη στιγμή ότι αδικήθηκε με τα γεγονότα είναι ο Ηρακλής. Έτσι. Εσύ, καλά, εσύ πριν ναι κλείσεις. Ναι. Τη δική μου τοποθέτηση. Ναι. Πόσο τα 100 κοντά είσαι. Στη δική σου τοποθέτηση σε είπα που εγώ έχω πρόβλημα, έτσι. Ναι. Ωραία. Έχω πρόβλημα στο ότι εάν δεν είχε ξαναγίνει αυτό, θα μπορούσες να το πεις. Είχε ξαναγίνει όμως με το 15-1 και με το 1980 με τον Πετσινίδη, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε γίνει δύο φορές μέχρι τώρα ακόμα, δεν μπορείς να πεις ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν για τον Άσο το παιδί, αυτό το παλικαράκι, το οποίο δεν, όλος τυχαίας δεν βρίσκουν τους δολοφόνους, έτσι, ή τους ηθικούς αυτούργους της δολοφονίας. Ούτε να πεις ότι έγινε για το πάνω. Δεν το ξέρα. Ο Κόκκινος μου είπε ότι παραπέμφθηκε το θέμα θεσμικά στην τροχέα. Και έτσι πρέπει. Ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας, ο οποίος διερεύνει την υπόθεση, έδωσε τη δικαιοδοσία και στην αθλητική βία και σε οποιονδήποτε άλλον με όλα τα τεχνικά μέσα που διαθέτει, έτσι ακριβώς γράφει η ανακοίνωση, να διερευνήσει και να βρει τους δολοφόνους, τους ειδικούς αυτούργους της δολοφονίας. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Και εδώ μου βάζει έτσι το γνωστό ότι αυτοί οι οποίοι το κάναν, που δεν ξέρω εγώ ποιοι ακόμα το κάναν, ακόμα και με τις κάμερες. Τα έχουν καλά, α, μπράβο, τα έχουν καλά με κάποιο κομμάτι του κράτους. Φίλε, κάτω, μην το κουράζεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι άνθρωπος πολύ δικός μου σε ανώτατα κλιμάκια μέσα στην Γαδά μου είπε μη κουνιέσαι Ραπτόπουλε, μην ασχολείσαι ούτως ή άλλως, μόνο εσύ θα ασχοληθείς με αυτό το θέμα και οι γονείς του παιδιού. Άστο λέει, πήγε στο αρχείο. Του λέω γιατί, λέει μην το ψάχνεις πολύ. Λέω εντάξει ρε φίλε, ευχαριστώ. Και εδώ, να πούμε, ναι, και εδώ να πούμε να τελειώσω κάτι, ότι συμφέρει και τον ΠΑΟΚ να υπάρχει η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή, τουλάχιστον στο οργανωμένο κομμάτι. Το έχω ξαναπεί. Διότι όσο υπάρχει αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί να συσπηρωθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος, τόσο πιο καλά θα περνάνε οι παοξίδες και τόσο πιο πολύ θα είναι κοντά στο όνειρο, το απατηλό, μια ομάδα, μια πόλη. Να είστε καλά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Όνειρο απατηλό. Ξεκινήσαμε οι δυο μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Βασίλη. Καλώς το φίλο μας το Χρήστο. Έχω καπελάκι λαμίες, δεν το φέρα σήμερα εδώ πέρα. Για να μην προκαλέσω να περισσότερο. Να είμαστε καλά, θα είμαστε στο τελευταίο μάτσο στη Λαμία πανηγυρίσουμε. Φιέστα. Βέβαια. Νομίζω ότι αξίζει η περιοχή την άνοδο. Στόχος της Λαμίας είναι... Σιγά την άσχημο περιοχή, ρε, τη Λαμία. Να είναι πέμπτη σε διαρκεία στο πρωτάθλημα. Μπορεί να το πετύχει γιατί έχει τη δίψα. Τι θα πάρει ο Γκλέτσο σαν δήμαρχο όπω έμενε ο Τσακατζόπουλο. Δεν είναι ο Γκλέτσο, στη Λίδα είναι ο δύο. Έχει στη Λίδα πόσα μέτρα είναι από εκεί. 15 χιλιόμετρα. Του κόψε, εντάξει. Τόσο. Λαγιάρη είναι η Θεσσαλονίκη. Η Στυλίδα είναι το επίνιο τη Λαμία. Δηλαδή το πιο κοντινό λιμάνι. Λοιπόν, θέλω να πω στου Αριανού που στοχοποιήσανε όλο το χειμώνα τη Λαμία. Τάποτε, ναι. Ναι, είπε πολύ ωραία συνέντευξη ο Τενές στο Μετρόπολης. Ναι. Πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Ναι. Ελπίζω και θέλω να τον κρατήσει ο Πανουριάς. Αξίζει μια ευκαιρία. Κοίταξε, αυτό τώρα που είπε ο Τενές ήταν και για να τον κρατήσει ο Πανουριάς. Εγώ ηθικά θεωρώ ότι πρέπει να τον κρατήσει γιατί του αξίζει μια ευκαιρία στα τελειώματα τα προπονητικά να ξανακάνει. Έριξε τον Πανετολικό. Έχει κακή μαρτυρία. Δηλαδή δεν αξίζει για Super League. Θα κάψει την ομάδα και δεν θα είναι καλή στο τέλος του πρωταθλήματος. Άστο. Δεν κάνει για Super League. Δεν είναι για την κατηγορία της football league να ξεκινήσει μια ομάδα γκανιάν και μετά να πάει απλά να διαχειριστεί τη διαφορά. Δεν είναι για πρωτάθλημα στο οποίο θα είναι επιβίωση. Σαν οχταβάλβιδο αυτοκίνητο δηλαδή ξεκινάει,
Και όταν πιάσει τα 140. Είναι παραδοσιακά ότι μάζε στενέ ξεφουσκώνουν πολύ γρήγορα. Ναι. Θυμάσαι πώς ξεκίνησε ο Πανετολικός του 11-12 στον πρώτο γύρο και μετά ξεφούσκωσε με κάτι χαριστές και τα λοιπά. Όχι. Χρήστο, μιλάμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Να τιμηθεί. Εντάξει, είμαι, πολύ μεγάλο ειδικός. Το επίτευγμά του που έφερε την ομάδα στην Αλφα Εθνική. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι για άλλο πιδαλίουχο η ομάδα Super League. Δεν μπορεί σήμερα, ο Μπάμπης Τενές. Σήμερα ήμουν στα Γιάννενα για δουλειές και όταν ακούγανε ότι είμαι από Λαμία, όλοι μου δίναν συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, εκτός πολλούς παγκοσμίδες εκεί πέρα πάνω. Τα Γιάννενα έχει. Όχι τόσους πολλούς, αλλά έχει. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ευγενική και πολύ εντάξει απέναντι μου, τέλος πάντων, όταν τους ανέφερα ότι είμαι από Λαμία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πού είναι τα 3 γκολ Αριανή που θα βάζετε στο πρώτο ημίχρονο? Πού είναι ο λαός σας, ο λαός σας που είχατε λιγότερο κόσμο από ό,τι είχαμε εμείς με τον Πανσεραϊκό, με τη Σπάρτη, με τον Απόλλωνος Μήνης, με τον Νόφη? Δεν είχαν λαό, δεν είχαν, όχι. Κάποιος είχε βγει και μη είχε πει, γιατί όλο το χειμώνα κάνουμε παρέα, ο ποδοσφαιρικός Μαϊντανός από τη Λαμία, άμα έχει παντελόνια να βγει τώρα και να μου πει για την ομάδα του. Που δεν με κέρδισε, ούτε μου έβαλε γκολ στο πρωτάθλημα. Ο γκολ δεν σε έβαλε. Ας βγούνε οι μάγκες οι Αριανοί που στοχοποιήσαν μια μικρή επαρχιακή πόλη. Μέσα από την ανυπαρξία τους, την ποδοσφαιρική. Πρέπει να κατασκευάσουν ένα άλοθη της αποτυχίας. Που έχουν βγει σε ένα ραδιόφωνο που κάτι λέει Yellow Rainbow, ξέρω εγώ πώς το λένε, ξέρω εγώ κτλ. Και πάει το Manex να πούμε σύννεφο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το Manex, το χαρτομάτιλο. Ναι. Το βάζουν στο ίντερνετ αυτό το ραδιόφωνο στην Λαμία για να γελάνε. Πάψε. Και όλα αυτά γιατί στοχοποίησαν μια ομάδα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους Ωριανούς. Και θεωρούμε ότι είναι μια μέσα στις 5 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος. Σε λαό, ιστορία κτλ. Η πέμπτη ομάδα ήταν. Αυτή το δηλαδή με τις πράξεις τους, με ανυπόστατες ενστάσεις που δεν ισχύαν και το ξέρανε, απλά να δημιουργήσουν στους οπαδούς τους άλωθη. Άλωθη για την αποτυχία τους. Όταν τα βλέπανε στην αρχή του πρωταθλήματος ότι η ομάδα είναι για μπάτσες, μπορεί να είχε μονάδες αλλά δεν είχαν ομάδα. Τα 4 γκολ στη Λαμία τα θυμούνται. Στο φιλικό. Φιλικό λέγανε τότε. Είδαμε και στα επίσημα. 4-0 ήτανε. Το φιλικό να έχει συμπληρωθεί. Ούτε εκεί βάλαν γκολ. Χαλαρά. Και μέσα στο Χαριλάου που ήμουνα, προηγηθήκαμε 0-1 και μετά έκανε 10 αλλαγές ο Τενές και βάλαν 3 γκολ σε 10 λεπτά. Ούτε εκεί δεν θα κερδίσει. Α, για το φιλικό του Σεπτεμβρίου λέμε τώρα. Και μέσα στο Χαριλάου που έγινε. Όχι για το προχθεσινό, το 0-0. Όχι. Στο οποίο δεν μπήκαμε στην περιοχή. Το προχθεσινό η ομάδα κατέβηκε με αμυντικούς προσανατολισμούς. Σεβάστηκε τον Άρη για μένα. Τον άφησε απλά να πάρει μια τιμητική σου παλέα 0-0. Χρήστο το είδα δηλαδή. Δεν ήθελε να βγει στην κόντρα μπάλα και ενώ έδινε ο Άρης δικαιώματα. Είναι φοβερό. Και δεν έπεσε και ο καλύτερος παίκτης της Λαμίας, ο Βασιλόγερης, έτσι. Που είναι και ο πρώτος, ο οποίος και κλείνω με αυτό. Νομίζω ο MVP της χρονιάς είναι μακράν του δεύτερου Ανέστη Αναστασιάδης. Ο στόπερ, αν κάποιος αξίζει το κάτι παραπάνω από αυτή την ομάδα, είναι ο Αναστασιάδης. Εμένα μ' άρεσε πολύ αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έπαιξε. Στην Αλφα Εθνική, γιατί δεν έπαιξε σε επίπεδα, ας πούμε, και έπαιζαν Κουτρουμπής και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω. Και Βασιλόγερης, με διαφορά η καλύτερη σκέψη της Λαμίας. Και αδικείς και τον Μπλάζιτς. Αφανής ο ρόλος του. Αφανής, αλλά ο Αναστασιάδης ήταν μια εγγύηση πίσω στην άμυνα. Καλά, ήταν απίστευτη χρονιά που έκανε. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε παίξει στη Βίτα Μπαρτσελόνα για 2 χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Βέβαια. Εγώ το καλοκαίρι σε μια κουβέντα που είχαμε κάτι Αριανούς παράγοντες. Και είναι και πολύ μορφωμένο παιδί. Του έλεγα δεν πάτε να το πάρετε. Δεν είναι καλός. Όσο ξέρω, και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο καλύτερος αμυντικός της Λαμίας στην καλύτερη άμυνα της Ευρώπης περίμενε τον Άρη να τον πάρει φέτος μεταγραφή. Είπε στον Τενέ, περιμένω μία πρόταση από τον Άρη. Άκου. Και δεν τον πήρε ο Άρης και μετά λέει στον Τενέ, εντάξει θα έρθω στη Λαμία. Αυτό ήταν αλήθεια. Την ξέρω την υπόθεση. Τέτοιο σκάουτινγκ είχε ο Άρης. Τέτοια οργάνωση. Και ήθελε να βγει κιόλας. Η ομάδα του Άρεος μας κλείσε πολλά. Την αγάπη μου, την αγάπη. Για χαρά. Ξέρει πολλά η κουφάλα για τη Λαμία. Αυτό τώρα είναι λεπτομέρεια που ήξερε. Εννοείται. Άρα είναι ο παδός της Λαμίας, δεν είναι άλλη ομάδα που λέγανε «Α, με πάωξεις». Όχι, λάθος κάνανε. Έτσι. Καλημέρα. Μόνο για τη Λαμία βγαίνει και μιλούσε. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Για πες το. Είδα το τελικό του Europa. Δεν ενθουσιάστηκες και πολύ? Όχι, πολύ άφρωμο μάτς. Απογοήτευσε ο Άγιαξ με την παρουσία του. Και δεν είχε και πολύ ένταση, δεν είχε πολύ... Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εγώ περίμενα έτσι λίγο σκληρά μαρκαρίσματα. Άνευρο παιχνίδι.
Ναι, χάρισε τώρα και μια κόκκινη εκεί στο Ρίντεβαλτ. Δεν την έδωσε. Και στο Μάτα θα πω. Και μια στο Μάτα. Και στο Μάτα τώρα, κίτρινο-κόκκινη ήταν εκείνη. Ανυπομονώ περισσότερο για το τελικό του Τσιλού. Έχεις ποντάρει τίποτα? Έχεις ποντάρει τίποτα? Όχι, αλλά θα ποντάρω. Για πες τι θα ποντάρεις. Θα ποντάρω υπέρ της Ρεάλ. Υπέρ της Ρεάλ. Ναι. Στο 90 λεπτό. Όχι, αλλά πιστεύω ότι θα σου πω γιατί θα ποντάρω υπέρ της Ρεάλ. Νομίζω ότι τη Ρεάλ θα την έχει φαβορή ο Μπουκ. Ελαφρό φαβορή. Οριακό. Οριακό φαβορή θα την έχει, ναι. Έτσι νομίζω. Οριακό φαβορή πιστεύω ότι θα το πάρει γιατί... Στο 2.55 με 2.60 παίζει Ρεάλ, 2.90 παίζει Γιουβέντους. Στο κανονικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι το είχε πει και εσύ αυτό που λέγε, συμφωνώ με αυτό, μαζί, με αυτό που είχε πει για τον Μπουφόν, για τον Μπουφόν ότι είναι ο αδύναμος κρίκος. Ο Μπουφόν έχει μια σπίδα προστασίας τους τρεις στόπερ στα πολύ λίγα μέτρα, τους δύο back half που είναι ασύλληπτοι στα 70 μέτρα και σε τρία half που μαρκάρουν και οι τρεις. Και στον τέταρτο το Μάντζουκης που γίνεται αριστερό back όταν αμήνεται οργανωμένα. Ο Μπουφόν είναι αδύναμος κρίκος. Ναι, και πιστεύω ότι εκεί θα το χάσει. Ναι, μπορεί. Δηλαδή εκεί πιστεύω, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα η Γιουβέντους. Και ξέρεις που άλλο κινδυνεύει η Γιουβέντους? Πού? Δια του αέρος. Η Ρεάλ είναι πάρα πολύ καλή ψηλά. Η στόπερ, η στόπερ της Γιουβέντους είναι πολύ καλή χαμηλά. Ψηλά. Είναι ψηλή, αλλά χάνουν κεφαλιές. Άτρο τους δεν τους λες. Αλλά νομίζω ότι πες μου εσύ ποιος θα πιάσει τον Ρονάλντο στον αέρα. Επειδή ποιος θα πιάσει τον Στόπερ στον αέρα. Σίγουρα θα το έχει μελετήσει ο προπονητής της Ρεάλ. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Πιστεύω ότι μπορεί να τους δώσει εντολή, ξέρω, να το πάνε. Ο αέρας, πρόσεξε. Ο αέρας και ο Μπουφόν και μένα με κάνει να γέρνω υπέρ της Ρεάλ λίγο. Ποιοι είναι οι άλλοι ψηλοί παίκτες της Γιουβέντους για να μαρκάρουν πίσω? Με ξέρεις τα τρία στόπερ. Μάντζουκιτς, Κεντήρα και Αλεξάνδρο. Ναι. Τώρα όσο αναφέρω... Είναι αρκετοί παίχτες για να μαρκάρουν ψηλά καλά στον αέρα. Στην καρδιά της άμυνας της Γιουβέντους... Ο Ρονάλντο είναι το θέμα με την αθλητικότητά του. Ναι. Και ο Ράμ. Και την έκρηξη. Και ο Ράμ στα κόρνερ, ναι, στα στημένα. Έδειξε ότι είναι άτρωτη χαμηλά. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση άτρωτη. Στον αέρα είναι απλά καλή. Δεν θα πω ότι αδυνατούν, είναι απλά καλή. Είναι όμως μπροστά στα κεφάλια που έχει η Ρεάλ. Ναι. Έχει η Ρονάλντο, έχει η Μπενζεμά. Κινδυνεύει δια του αέρος η Γιουβέντους. Όχι τόσο στο ύψος, αλλά στο άλμα. Στο άλμα, ναι. Συναλλακτικότητα, ναι. Για τις εκλογές. Τις, κάποια αυτά. Φοιτητικές. Για τις γυναίκες κυρίως της ΚΑΠ. Είναι πιο καλές. Πιο προσεγμένες είναι. Είναι εντάξει. Πιο κυριλάτες, πιο. Ανάλογος τι σου αρέσει. Πιο ύπουλες. Θα σου πω. Οι δεξιές. Πιο καθαρές είναι. Οι άλλοι μπορεί και κάποια βρωμιάρα να πούμε. Αλλά έχει κάτι αναρχογκόμενο. Είναι όλα τα λεφτά. Σπουδάζεις ακόμα, φίλε μου. Ναι, σπουδάζω λογοθεραπεία. Εμείς όταν. Τι σπουδάζεις? Λογοθεραπεία. Λόγο! Λογοθεραπεία. Γιατί ασπούδαζες? Έγινε πανεπιστημιακό τμήμα τελικά η λογοθεραπεία? Όχι, όχι, είναι ανώτατη σχολή. Είναι ακόμα, είναι στο ΤΕΙ Πάτρας μόνο ή έχει γίνει κι αλλού? Είναι στην Πάτρα και στα Γιάννενα. Εγώ είμαι. Α, έχει και στα Γιάννενα λογοθεραπεία? Γιατί όταν ήμουν εγώ κάποτε νέος, κάποτε. Λογοθεραπεία? Υπήρχε στην Πάτρα μόνο. Ρε φίλε, εγώ έχω άλλη απορία. Εγώ έχω άλλη απορία. Αυτή η λογοθεραπεία πόσα χρόνια έγινε τη μόδα? Μου φάνηκε να ξέρει. Ορίστε. Μούφα σχέτη είναι. Δεν ξέρω. Εγώ όταν ήμουν μικρός δεν υπήρχε σε κανένα ιατρείο, σε καμιά επιστήμη το αυτό της λογοθεραπείας. Ψυχολόγους, ψυχιάτρους δεν είχε να πηγαίνουν να πούμε. Θα σου πω. Δεν είχε τέτοια πράγματα τότε. Όταν έδινα πανελλήνιες. Ναι. Ήθελα να μπω, ξέρω εγώ, στο στρατό. Έλεγα εντάξει, η αστυνομία. Ναι, ωραίο. Σίγουρα λεφτά και αυτά. Ναι. Και δήλωσα, ρε παιδί μου, μετά, χωρίς να το σκεφτώ κιόλας, λέω, άντε δηλώσω Γιάννη, να ξέρω εγώ, έχω ακούσει τα άλλα λόγια. Ναι. Βλάχι εδώ πέρα, άσε να πάνε. Εντάξει. Δεν περνάς καλά. Πολλούς φοιτητές έχει αναλογικά με τον πληθυσμό της πόλης. Είναι φοιτητή του πολύ, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει γιατρέ, απλά
Τι να σου πω, τώρα δεν είναι ρε παιδί μου σαν Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ απομονωμένη γεωγραφικά η πόλη των Ιωαννίνων. Καλά που έγινε και γρατέ και έφυγε από την απομόνωση. Ορίστε. Λέω, η πόλη των Ιωαννίνων είναι πολύ απομονωμένη γεωγραφικά. Καλά που έγινε και γρατέ και έφυγε από την απομόνωση. Ναι, απλά εντάξει. Για να φτάσει εκεί έκανε κάποτε 8 ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε τετράγωνο υπάρχει ένα λογοθεραπευτή. Πριν 20 χρόνια εγώ αυτή την επιστήμη δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα. Εκτός από αυτό, 20 χρόνια. Τα τελευταία 10-12 χρόνια την έχω ανακαλύψει. Εμένα σαν επάγγελμα προσωπικά δεν με ενθουσιάζει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν θα το ακολουθήσω. Υπάρχει στο νοσοκομείο κανένας λογοθεραπευτής σε κρατικό νοσοκομείο? Στο ΑΧΕΠΑ ξέρω ότι υπάρχει. Καλά, στο ΑΧΕΠΑ ρε φίλε δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Υπάρχει λογοθεραπευτής στο ΑΧΕΠΑ? Θα μπει για σχολικό ιδρύτη, θα μπορεί να σε βρουν να πούμε στο δάρο. Στο Αραράτ. Κλείσε, δεν θέλω να μιλήσω. Επόμενη γραμμή. Στο ΑΧΕΠΑ λογοθεραπευτής. Κώστα. Αυτό είναι είδηση. Καλημέρα. Κώστα. Μάλιστα. Καλημέρα, ο Κρίσος από Αμφιάλη. Έλα ρε γάμο. Έλα ρε Πυριώτη. Τι κάνετε? Σήμερα δεν μπορείς να δώσουμε και συγχαρητήρια στο Φάρο Κυρατσινίου. Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα η πόλη μου είναι φωταγωγημένη, γιορτάζει. Δίκαια ανέβηκε η ομάδα του Φάρου Α1. Είχα πάει και είδα το παιχνίδι. Εντάξει, τον έστειλα διάβαση, 10 πόντους διαφορά, πήγαμε 86-76. Για πλάκα μου, το είπε ο Βλαχόπουλος σήμερα. Λέει, για πλάκα δεν ήταν. Θα χάσει, λέει, εύκολα κιόλας. Ήταν ανταγωνιστικός ο Ηρακλής. Στο πρώτο ημίχρονο πήγε τσίμα-τσίμα. Κάτσε, να πούμε τώρα γιατί έβλεπα και το μάτσο εγώ, γιατί κορυδεύω τον Καγκαλούδη. Λοιπόν, το μάτσο είναι στους 3 πόντους. Θέλει 2,5 λεπτά. Χάνει. Ναι. Κερδίζει φάουλ ο Σκορδίλης σε μια αμφιλεγόμενη φάση. Ο οποίος είναι κακός στις 3 φολές. Και πάει αυτός ο Καγκαλούδης ο λαϊκιστής. Διαμαρτύρεται. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Δίνει τεχνική ποινή εύλογα στον Καγκαλούδη και κερδίζει χρόνο και ξεκούραση η ομάδα του Φάρου. Εκεί που πιεζόταν και είχε το άγχος. Ο καλύτερος λοιπόν παίχτης του Φάρου Κερατσινίου είναι ο λαϊκιστής Καγκαλούδης. Ο οποίος έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Και έχει ένα γυραλαίο προπονητή τον Αλεξάνδρη. Αντί να τον πάρει με τις κλωτσιές και να του πει σήκω φύγε και μην ξαναπαίξεις μπάσκετ. Γιατί εδώ ο άνθρωπος είναι και κακός χαρακτήρας. Κρεμάει όλη την ομάδα. Γιατί ο Ηρακλής σήμερα με την αποστολή του Τότσιου ήταν πολύ συγκινητική η παρουσία του. Απέναντι σε μια ομάδα. Κάτσε, εσύ μιλάς για μια φάση τώρα, δηλαδή. Όχι, ο Φάρος επειδή είναι πιο νέα ομάδα. Είναι πιο νέα ομάδα, πήγε το παιχνίδι στο γρήγορο ρυθμό, σε διάμεσες επιθέσεις για να κουράσει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής παρόλα γι' αυτό και το μάτς είχε πολλά. Αυτό που λέμε συνεχόμενα σκοραρίζοντα για την κάθε ομάδα. Έχει εγώ, κάθε ομάδα. Εγώ πήγα περισσότερο για να δω το Φάρο, γιατί παίζει ο Ανιπιός μου στο Φάρο και Ρατσινίου. Ποιος παίχτης είναι? Είναι ο Βαγγέλης ο Καράμπουλας. Έλα ρε, έχεις το Βαγγέλη Ανιψιό. Ναι, είναι, έχει πάρει την Ανιψιά μου, ναι. Τριαροτεσάρι ωραίο, είναι ο Μέτης Αλφαδίου, απίστευτο. Έχει παίξει και Ηράκλειο, να ξέρεις. Ναι, ο Βαγγέλης πάει και ανεβάζει τις ομάδες στην Αλφαθλική και κάθεται. Είναι, ανέβασε, ΑΕΚ, ανέβασε. Είναι ο Μυροφορίδης του μπάσκετ, ρε. Πεχαράς. Πήγε στην Κηφισιά, πήγε στην Κηφισιά. Ο Βαγγέλης πότε είναι γεννημένος, το 81 δεν είναι γεννημένος ο Βαγγέλης. Μπράβο, ναι. Είδες. Και του λέω ρε Βαγγέλη, του λέω θα πας. Μου λέει όχι μωρέ, μου λέει εγώ την έχω βρει εδώ στη Β' Εθνική. Το καλοκαίρι πηγαίνω, μου λέει, στις ακαδημίες στον Αλβέρτη, μου λέει και με φωνάζει και τα παιδιά κάνω. Βαγγέλης Καράμπουλας. Ναι, και κάθεται εκεί πέρα να πει κάτι τέτοιο. Μου λέει θα φύγω, μου λέει τώρα θα πάω στην Εθνική, θα πάω σε καμιά άλλη. Μου λέει πάλι και θα μείνω εκεί πέρα. Κοίταξε του χρόνου ανέβηκε Περιστέρη, ανέβηκε Μαρούση, έχει να πάει. Εντάξει. Μπορεί στα 37 να παίξει μπάστα ακόμα, Βαγγέλη. Κοιτάξτε. Στην άμυνα δεν παίζει καθόλου, προσέξτε. Για Α Εθνική δεν είναι ακόμα, αλλά του αρέσει εκεί. Β' να ανεβάζει τις ομάδες, δηλαδή του αρέσει αυτό. Καταρχήν είναι πολύ πιο χαμηλή απέτηση. Και σε προπονήσεις και τα λοιπά, χρόνο το καταλαβαίνω. Εγώ του λέω το μόνο που είναι, αν τα παίρνει, του λέω κανονικά. Όχι, μου λέει, μα πληρώνει. Δεν έχει πληρώνει. Είχε δωρεάν είσοδο σήμερα στο κλειστό, γέμισε. Ναι, ήταν γεμάτο, είχαν γεμάτο ήταν. Με δωρεάν είσοδο, εντάξει, πέρασαν και πέρασαν. Ναι, δώσανε και δώσανε και στα σχολεία στα παιδάκια εδώ του Κερατσινίου και τα λοιπά. Πήγανε και παιδιά, εντάξει. Ο Φάρος θα ανέβει φέτος στην κατηγορία ή θα πουλήσει πάλι την άνοδο σε καμιά άλλη ομάδα? Τώρα αυτό θα εξαρτηθεί το καλοκαίρι το τι γιατί θα γίνει. Γιατί ξέρεις τι σημαίνει μετά, σημαίνει 500 χιλιάρια κερατιάτικα. Μπράβο, ναι. Πρέπει να κάνεις μετοχικό κεφάλαιο και να πληρώσεις είχα και φορεία ξέρω 500 χιλιάρια ξέρω την ομάδα. Ναι. Αλλά από ό,τι μου λέει, ας πούμε, εντάξει, θα ανεβούν κανονικά αυτοί. Αντί θα παίξουμε το στην κατηγορία. Ναι, θα παίξει. Εντάξει, τώρα η ομάδα του Φάρου ήταν υπέρτερη του Ηρακλή. Ο Ηρακλής εγκλημάτισε στο παιχνίδι στο Κερατσίνη στην κανονική περίοδο. Εκεί ήταν, αυτό ήταν. Ναι. Όπου ήταν πρώτος, ο οποίος μπορούσε να ανέβει απευθείας, ήξερε, δεν αγόρασε το μάτς, το λέμε ευθέως. Δεν έδωσε διόδια. Στα τρία παιχνίδια τα τελευταία του Ηρακλή λείπει ο Τότσιος, να πούμε. Βόσιο είναι το number one, α πούμε, του Ηρακλή.
Ενώ ο Γαγκαλούδης είναι το number 10. Διάλειμμα! Διάλειμμα! Γρήγορα! Λαϊκιστή! Έλα! Κώστα! Ναι. Έχει, πήγα και το είδα και γι' αυτό σε πήρα. Έχει ο Δήμος από το Παγγέλη το Συρίγο, ρε! Θα του δώσει πολλά φιλιά! Έγινε, έλα! Καλή νύχτα στα παιδιά! Τα λέμε! Ξέρεις ποιο Συρίγο λέει? Το παλιό τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Τη Ρόδου κτλ. Έλα! Δεν τον πρόλαβε? Ε, όχι. Δεν τον πρόλαβε. Το Μανίκα προλαβαίνω. Α, Μανίκα, ε! Μπαρπαγιά Μανίκα! Αυτού, ναι! Διάλειμμα! Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, ρε φίλε, τρεις μήνες μου στέλνεις ένα μήνυμα ότι είσαι 26 χρονών και στην πέφτει 45 παντρεμένη φίλη της μαμάς σου. Ε, η πίδα την μας ζαλίζει, ρε φίλε, τον έρωτα τρεις μήνες τώρα. Μας έχει ζαλίσει. Τιμή στα παλικάρια του Ηρακλή που σώσαν την ομάδα. Ντροπή αν μπορούν και να αισθανθούν για αυτούς που τη ρίξανε, σε όσους χαρήκανε και σε όσους σιωπούνε. Βάστα γερά Ηρακλάρα μου, μια ζωή μαζί. Λέει το πονεμένο μήνυμα του 959. Η ΑΕΠ Βέρειας μας λέει κάποιος φίλος ο Γιώργος αυτά ότι είναι β' τοπικό με προπονητή τον Γαϊτάνο. Πρόεδρος της Ένωσης είναι ο Φωτιάδης που δημιούργησε την ΑΕΠ. Ναι, τους προέδρους των ενώσεων τους αγαπάμε πάρα πολύ. Λειτουργούν καπιταλιστικά και για τη μαρμίτα. 738. Γιατρέ σε όλα μέσα πέσαν τελικά οι φίλοι του Ραπτόπουλου. Κέρδισε ο Άρης Θασέρας, κέρδισε τη Λαμία και στη χειρότερη ανέβηκε στη θέση του Ηρακλή. Τσε και βάρα κλαμπ κοροϊδεύει. Και ο άλλος που μιλάει για Manchester United ότι σε μια κακή χρονιά ο Μουρίνιο σήκωσε η Europa. Και βγήκε Τσουλού. Ζωζέ συνέχισε να γλεντάς. Χαρούμενος ο φίλος. Ο άλλος λέει ότι χασμουριόταν ο Κουλιανός στο τόσο ενδιαφέρον μάτς του ΠΑΟΚ σήμερα. Πες τον ένα κλειδέ ότι και αυτοί συμμάχησαν με τον εχθρό μου λίγες μέρες πριν που ψήφισαν υπέρ της επικύρωσης της βαθμολογίας. Ότι δίνεις παίρνεις. Το ξεκάζατε. Και ο άλλος λέει ότι καραφλέ ο ίδιος ο Ιβάν είπε ότι θέλει την πρωτιά στα playoff. Τι μπουρδες λέτε ότι δεν την ήθελε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σταματήστε να λέτε λαλακίες, ο Άγιαξ δεν υπήρχε. Μαν... Αυτό είπαμε, ναι. Δεν υπήρχε Άγιαξ. Ναι. Δηλαδή, τι είπαμε εμείς. Και άλλα πονεμένο μήνυμα του 230 λέει: εκεί καντάντησανε τον Άρη να ασελγούν πάνω στο κουφάρι του οπαδίσκι από κάθε βλαχοχώρη. Ένα να ξέρετε, ο λαός του Άρη δεν ξεχνά. Μήπως ο λαός του Άρη. Ξεχνά. Ξεχνά. Ο λαός του Άρη, φίλε, έχει τον Άρη για πολύ μικρή ομάδα. Ναι, άστα. Μια πάρα πολύ μικρή ομάδα η οποία δεν ανέβηκε κατηγορία και δεν κουνήθηκε φίλο.
ούτε φίλο ούτε φτερό. Κουμούνα. Ραπτό.gr. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο συγκεκριμένο site. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. 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 Ο Δανίλη είμαι. Ο Βασίλης. Εδώ εκεί πέρα στο. Δανίλη. Δανίλη, όνομα είναι. Ναι, είχα έρθει και στην εκπομπή σου, Κωστή, μια φορά με τον Γιάννη. Είσαι ο γιος του Ξενοκράτη. Ναι. Ο Δανίλ. Έλα, Δανίλ. Τώρα σε πήρα χαμπάρι. Ήθελα να μιλήσω λίγο για το φίλο που πήρα τη Λαμία. Ναι. Θέλω να πω ότι, εντάξει, σαν σύλλογο στη Λαμία δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Εντάξει, είναι ευθυνόητο αυτό. Αυτό που γίνεται στη Λαμία είναι ότι μπορεί να πήρε την άνοδο δίκαια μεν, αγωνιστικά, να έχει καλύτερο συνοθήλευμα από τον Άρη, καλύτερο σύνολο, αλλά πολλά παιχνίδια, καλού κακού, τα πήρε και εξαγωνιστικά. Ναι. Για μένα εκεί ήταν το λάθος του Καρυπίδη. Για μένα το λάθος του Καρυπίδη... Αφού είπε ο Νικταρής ότι θα τον βοηθήσει, λέει. Αυτό έτσι πίστευαν όλοι. Έτσι πιστεύαμε όλοι ότι ο Νικταρής, λέει, ο Άρης δεν θα τον ακουμπήσει τον Άρη από εδώ. Γελάνε με τον Νικταρή τώρα, ξέρεις, Φυσικά, αφού δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έτσι δεν έγινε. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Ξύπνησε και τους άλλους. Σου λέει, ήρθε ο Νίκταρης τη νύχτα, είναι. Αυτό έχει λεφτά, κουνάει, ράνε. Αυτό που τελικά, τώρα, μούφα. Αυτό που πες τώρα, ότι ο Άρης δεν ανέβηκε και δεν άνοιξε μύτη, δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν σαν μια νίκη η μύτη να ανοίγει. Τι να γίνει, ρε Κωστή. Η Λαμία ανέβηκε δίκαια. Μεν, με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε, κάποια μας τα πήρε κάπως, κάποια κάπως αλλιώς. Ναι, ρε φίλε, όπως οι οπαδοί των Τρικάλων δεν άνοιξε μύτη που δεν ανέβηκαν τα Τρίκαλα, να πούμε, όπως δεν άνοιξε μύτη που δεν ανέβηκε και Όφη, δεν άνοιξε μύτη που δεν ανέβηκε και ο Άρης. Αυτό λέω. Τρίκαλα, Όφη και Άρης. Για μένα το λάθος να ανοίγει μύτη. Πώς το πες? Έπρεπε να ανοίξει. Για μένα, όσο περίεργο και να ακούγεται. Το να ανοίξει μύτη είναι μεταφορικό. Εννοώ δηλαδή να ακουστούν σοβαρά πράγματα. Διαμαρτυρίες, αφορισμοί, κλάματα, οδυρμοί. Γιατί να κλάψει ο λαός του Άρη? Έλα, δεν βγει τα εθνική, καλά είναι. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Υπάρχει τρόπος να μην ξαναπέσει ο Άρης κατηγορία. Να μην ανέβει. Να μην ανέβει πάντα στην Βιτεθνική. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Για μένα η λύση ήταν να ανοίξουν μπίτες στη διάρκεια της χρονιάς. Να δούμε μετά αν ο Άρης θα σφαζότανε. Δανιήλ, μίλησα με ένα στέλεχος γερό της Νέας Δημοκρατίας και του έκανα την εξής ερώτηση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν στέλνει ένα φυτευτό στον Άρη, μιας και είναι παραδοσιακά δεξί οι οπαδοί και οι φίλοι του Άρη, παραδοσιακά, να κάνει μια κόντρα τον ΠΑΟΚ? Και ξέρεις τι μου είπε? Τα τελευταία 10 χρόνια, λέει, η δυναμική του Άρη έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ποντάρει κόμμα, λέει, απάνω. Ούτε δήμαρχος δεν μπορεί. Μετά να το 2010, ας πούμε. Μετά το 2010 επήλθε η κατιούσα κλίμακα. Η ιστορία πάντως έδειξε ότι άλλη ομάδα της πόλης είναι αυτή που επηρεάζει και επηρεάζεται περισσότερο από τα πολιτικά. Αυτό σου λέω πριν από 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Ότι άλλη ομάδα έχει λαϊκό έρισμα για να μπορέσει να έχει μια δυναμική, ένας μεγαλοπαράγοντας που θέλει να κάνει δουλειές εδώ πέρα. Στον Άρη τι να κάνει, ούτε την μπουτίκ δεν θα πάρει. Τέλος πάντων, ήθελα να πει. Όχι, αυτό που λέω είναι το σημαντικότερο. Και από το ότι δεν ανέβηκες κατηγορία, αυτό που μου είπαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν τους κάνει κλικ να στείλουν ένα μπαγλαμά, έναν δικό τους, να πάρει τον Άρη έτσι σχέδιο για να αντιπαρατεθεί, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια κόντρα. Τίποτα, μηδέν. Μια κόντρα. Τέλος πάντων, αυτό για τον Αναστασιάδη που ήταν να έρθει τον Άρη είναι πράγματι αλήθεια και το έχω ακούσει κι εγώ, ότι περιμένει πρώτα από τον Άρη για να έρθει και να κλείσει την Λαμία μετά. Επίσης έχω να πω ότι συγχαρητήρια στη Manchester United για το τρόπαιο και συγχαρητήρια στον πιο αντιπαθητικό προπονητή όλου του κόσμου. Αντιπαθητικότατος, εριστικότατος γενικότερα. Και Forza Juve για το Champions League. Γιατί με τη Juventus? Γιατί? Για οικονομικούς λόγους. Έχεις ποντάρει η Juventus να πάρει από την αρχή της χρονιάς. Εκλυπαρεί ο 666, να του πούμε, αν είναι οριστικό Άρης Β', υπάρχει καμιά κρεμότητα, κάνα σενάριο που παίζει να αλλάξει? Ναι, υπάρχει. Ποιο? Δυνητικά. Πώς? Αν μία από τις δύο πρώτες ομάδες που έχουν ανέβει την κατηγορία στο χορτάρι, Λαμία Απόλλων Αθηνών, δεν αδειοδοτηθεί,
Εφόσον ο Άρης αδειοδοτηθεί, με αυτό το κριτήριο μπορεί να ανέβει την κατηγορία. Υπάρχει περίπτωση να μην αδειοδοτηθεί με κάποια από τις δύο ομάδες? Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες της Super League έχουν πάρει. Πάντως πέρσι και η Λαμία και ο Απόλλωνας πέρασαν τη διαδικασία, αδειοδοτήθηκαν. Με κριτήρια Super League. Όλες οι άλλες ομάδες Super League. Πλέον οι ομάδες οι οποίες είναι στη θέση 15 και 16 δεν έχουν πάρει αδειοδότηση. Οι υπόλοιπες έχουν αδειοδοτηθεί κανονικά. Σε πρώτο βαθμό. Φαντάσου. Τα λέμε! Ο φίλος 857 προβλέπει ότι το μάτς θα πάει στα πέναλτι και ο Μπουφόν θα κλείσει την καριέρα του άδοξα ή δοξασμένα. Και πιστεύει δοξασμένο ο ίδιος 857. Πάμε πέμπτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα. Φίλε, καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι ρε Κώστα. Εσύ είσαι φίλε. Έλα ρε Κώστα. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Ντόκτωρ, και σε σένα. Καλημέρα. Λοιπόν, μια ερώτηση θα να κάνω Κώστα σε σένα. Κάτι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω για τους άλλους τρεις, έτσι. Okay, για τον Πανιόνιο δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός μέσα στην απαξία του τι να κάνει. Αυτό που, λέτε, αυτό που λες ότι κανείς δεν θέλει να βγει πρώτος στα πτέρυγα. Γιατί όμως για το Σαββίδι το λες αυτό το πράγμα? Δεν θέλει ο Σαββίδι να βγάλει την ομάδα στα προκριματικά. Δεν θέλει, λες με λίγα λόγια, να επενδύσει μεγαλύτερο μπάτζετ στην ομάδα. Το ξέρεις αυτό το σέρβο? Αν το ο Μελισανίδης το καταλαβαίνω. Το ξέρεις το σέρβο τον εξτρέμ που βάζει 25 γκολ στην καθησιά του? Ναι, το Λεωνάρντο. Αυτόν το λες. Ναι. Ξέρεις ότι έχει ρήτρα 2,5 εκατομμύρια. Ναι, το ξέρω. Ξέρεις ότι είναι παιχταράς. Το ξέρω. Θα έρθει. Δεν δίνει ο ΠΑΟΚ τα λεφτά. Δεν δίνει ο ΠΑΟΚ τα λεφτά. Άρα θες να μου πεις με λίγα λόγια ότι δεν. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτό δεν είναι η απόδειξη για αυτά που σου λέω, αλλά είναι ένα παράδειγμα στο ότι ο Σαββίδης βάζει λεφτά, αλλά δεν τα πετάει στα σκουπίδια. Είναι πολύ καλός διαχειριστής, πολύ καλός οικονομολόγος. Δεν θα έκανε ποτέ. Για το στάτους περίπου. Γιατί αν ήταν να το κάνει, θα το έκανε και ο Μαρινάκης αυτό. Να πετάει λεφτά για το Champions League, να μπει ο Πάοκ στο Champions League και τι έγινε. Κανείς δεν πετάει λεφτά. Δεν πετάει λεφτά κανένας. Άντε, βρήκαμε τον Ιβάν, βάλε λεφτά. Υπάρχει κάποιος λόγος που βάζει κάποια λεφτά και κάποιος λόγος που δεν βάζει κάπου αλλού κάποια λεφτά. Είναι λογικό. Είναι ο μοναδικός πρόεδρος στιγμής που μετά από 14 χρόνια πήρε κούπα, έτσι, στον ΠΑΟΚ. Έφερε τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ήθελε να είναι ο μοναδικός πρόεδρος μέχρι στιγμής που έβαλε και για πρώτη φορά την ομάδα στους ομίλους? Όχι. Champions League. Δεν, λοιπόν, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ΠΑΟΞΙ τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, η διαιτησία και η μοναχικότητα της πόλης. Αν θεωρήσουμε ότι στόχος του ΠΑΟΚ είναι ίσως στους ομίλους του Champions League, πότε θα πρέπει να είναι φορμαρισμένη η ομάδα του ΠΑΟΚ? Μπορεί να μπει στους ομίλους του Champions League χωρίς να καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας? Όχι, δεν γίνεται με τίποτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι Οκτώβρη και Νοέμβρη, που είναι κρίσιμοι μήνες στο πρωτάθλημα για τη διοίκησή του, για να μπει μπροστά, θα μείνει πίσω. Ωραία, πάμε και στο άλλο. Οπότε, ένας από τους δύο στόχους πρέπει να παραμεληθεί. Το ότι ο Ολυμπιακός έκανε κακή κίνηση φέτος στην Ευρώπη οφείλεται στο γεγονός ότι να είναι φορμαρισμένος στους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη. Είναι πολύ σαφές και φάνηκε. Και εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα για μένα. Εκεί έγινε διαφορά. Ακριβώς. Και απλά δεν διαχειρίστηκε ο Ολυμπιακός. Πάμε και στους φίλους μου τώρα, τους Ηρακλειδείς και τους Αργυρούς, να φτάσουμε στην παράνοια της παράνοιας τώρα, έτσι. Δηλαδή, πιο παράνοια δεν πάει. Γιατί παράνοια? Γιατί παρένα. Δηλαδή, πάμε πρώτα στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Super 3. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Άρης, έτσι, δεν ήθελε να πέσει ο Ηρακλής μέσω της ψηφοφορίας που έγινε σήμερα, αλλά ήθελε να πέσει, γιατί θα πέφτει σχεδόν σε ένα μήνα ο Ηρακλής, επειδή τέτοιο πέστο, η αδειοδότησή του. Δεν είναι σίγουρο αυτό, γιατί υπάρχει κενό στην προκήρυξη. Πάλι στα δικαστήρια θα υπήρχε. Θα πέσει στα δικαστήρια πάλι. Στα δικαστήρια εκεί θα πήγαινε τα λοιπά. Στην ουσία, όποιος είχε πει όλα λεφτά, αυτό θα ανέβαινε. Έχει ο Κομπότη λεφτά. Ξέρει η μαμά του Κομπότη τι δουλειά κάνει ο Κομπότη. Πάλι θα πέφτει. Βασίλη Καγκάτση Σίμουλο έχει. Τον Καγκάτση Κουμπάρο έχει, τι θε να κάνει. Άστο. Μάλιστα. Και ο Ηρακλής, ο οποίος πάλι φταίει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή οι Ηρακλειδείς οι φίλοι μας, δηλαδή πάλι μόνο ο ΠΑΟΚ φταίει, ενώ ψηφίσανε 9-2, πάμε πώς, δηλαδή και να πιάσει λίγο το story, έτσι τα χείρισμα τώρα. Έχουμε τον παίχτη Πορτουλίδη, έτσι, τον οποίο παίχτη Πορτουλίδη, έτσι του οφείλονται δεδουλευμένα λεφτά, κάτι πάνω από 100.000, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων στρογγυλοποιούμε στα 100.000. Το οφείλονται 100.000, κάνει προσφυγή ο τέτοιος, ο Πορτουλίδης, έτσι.
κάνει προσφυγή. Την κερδίζει την προσφυγή ο Πορτουλίδης και αφαιρούν τη βαθμή από τον τέτοιον, από τον Ηρακλή. Ναι. Έρχεται σε μια συμβιβαστική λύση. Για κανονισμό, με δόσεις. Για κανονισμό, δίνει τη δόση, την πρώτη δόση, την δόση το 20% από ό,τι έμαθα, την πρώτη δόση το 20% και τις άλλες τις έκανε συναλλαγματικές. Τι έκαναν οι συναλλαγματικές, έπεσαν. Έπεσαν, έτσι. Δεν πλήρωσε τις δόσεις συναλλαγματικές. Πήγε ο παίκτης μετά, αν θυμάμαι καλά, πού κατέφυγε μετά, στο διαιτητικό δικαστήριο. Και έγινε αίτηση και κατάπτωση ηγητικής. Κατέπεσε ηγητική. Δηλαδή, άμα το πάρουμε με καθαρά. Περίμενε λίγο. Πήρε τα λεφτά το παίκτης, γιατί κατέπεσε η ηγητική του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, να πούμε κάτι, αν είχε καλύψει αυτή την κατάπτωση ηγητικής, δεν θα είχε πρόβλημα. Θα είχε εξοφλήσει τον ποδοσφαιριστή. Ωραία. Έτσι. Και σε αυτό δεν, τώρα, δεν κάλυψε όμως το ποσό της κατάπτωσης ηγητικής. Και φυσικά το ποσό αυτό αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Ναι, και σε αυτό τώρα, επειδή αυτοί κάνανε μια συμβιβαστική λύση, την οποία δεν την πήρησε ο Ηρακλής, πήρανε ναι, με ένα τέτοιο με ένα σημείωμα τα λεφτά, λέω, τους βαθμούς πίσω από τη Super League, έρχεται μετά το διαιτητικό δικαστήριο να πει: εδώ με κοροϊδέψατε, άλλα είπατε, άλλα κάνατε, έτσι. Γίνεται η κατάπτωση. Εσύ είσαι σίγουρος ότι πληρώθηκε ο Πορτουλίδης? Ένα ποσό πήρε σίγουρα, αλλά. Το 20% πήρε. Εγώ είμαι σίγουρος για το 20%. Τα υπόλοιπα ας βγει ο Πορτουλίδης να πει. Δεν βγαίνει. Ο Πορτουλίδης πάντως είναι και αυτός ηθικά έκθετος. Δεν βγαίνει. Θα σου πω γιατί, φίλε μου. Άκου να σου πω. Έχει μια ιστορική παρακαταθήκη. Ο Πορτουλίδης φεύγει από έναν Ηρακλή που έχει οικονομικά προβλήματα πέρυσι το καλοκαίρι. Και αφήνει λαϊκίστικες δηλώσεις σε μύτε και θέλω να γυρίσω και αγάπησα την ομάδα. Και σούξου μουξου μανταλάκια. Σήμερα που μυθοποιούνται δύο παίκτες λαϊκισμού για μένα. Ο Γκαγκαλούδης στο μπάσκετ και ο Πορτουλίδης στο ποδόσφαιρο. Όχι, το έχω κάνει με τον Πορτουλίδη. Ο Πορτουλίδης είναι ένα αμόρφωτο παιδί, όπως είναι οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν έχει επηρεάστηκε τον δικηγόρο του. Δεν ήξερε τι μπορεί να προκαλέσει με την αίτηση κατάπτωσης εγκυητικής. Και τώρα ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Φυσικά ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει πολύ κακό. Γιατί δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πάρει χρήμα από τον Ηρακλή, γιατί η ομάδα θα διαλυθεί και εταιρεία. Έχει μείνει χωρίς δουλειά για μένα, γιατί καμία ομάδα δεν θα εμπιστευτεί ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που στην πρώτη στραβή θα κινηθεί τόσο γρήγορα χωρίς να έρθει σε καμία επικοινωνία με την ίδια την ομάδα. Για μένα προσωπικά είναι και τελειωμένος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, μπορεί να τον πάρει ο Λεβαδιακός. Καλά, ο Λεβαδιακός τιμής είναι και μπορεί να του δώσει μια θέση, ένα συμβολιάκι. Στην πραγματικότητα. Μισό λίγο πλούς ότι κινήθηκε τόσο γρήγορα. Δεν ήρθε σε συμβιβασμό με την ΠΑΕ ο Πορτουλίδης. Ναι, αν δεν γινόταν όμως η αίτηση για κατάπτωση εγκυητικής, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις σκούγια που είναι και αλήθεια, δεν θα γινόταν κανένα πρόβλημα. Θα φαίνονταν ο παίκτης πληρωμένος. Φίλε, ο Ηρακλής πλήρωσε τις αμαρτίες. Τέλος πάντων. Των χρημάτων που έφαγε και ο Άρης από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Ο Πορτουλίδης ήταν ένα κερασάκι σε μια τουρτάρα. Ποδοσφαιριστών που φάγαν το φέζι της Αλεπούς. Ναι, δεν φταίει ο Πορτουλίδης. Ο Πορτουλίδης ή κάθε Πορτουλίδης. Όταν μια ομάδα πάει σε πτωχευτικό κώδικα. Να πω κάτι για τον Άρη. Και ξαναδιαλύεται. Ξέρεις ποιος είναι ο Πορτουλίδης. Διαγράφεται από το χάρτη. Ξέρεις ποιος είναι ο Πορτουλίδης. Ξέρεις τι συμβόλαιο υπέγραψε για 18 μήνες ο Ταυλαρίδης. 5 εκατοστάρια. Θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά ο Άρης. Πώς θες να τα πληρώσει, σε δολάρια ή σε μάρια? Εσύ πιστεύεις ο Ταυλαρίδης που έχει δείξει και καλά ότι δήλωσε Παναθηναϊκός και κυνήγησε τον Παναθηναϊκό για δουλευμένα να αφήσει τον Άρη? Το σαπίζει. Έκλεισες, επόμενη γραμμή. Έκλεισα. Να σε καλά. Αυτές είναι φίλε. Κακές επιλογές. Καλώς τα. Όπως και ο Τζιμπού. Έλα φίλε. Και ο Πορτουλίδης θα τις έλεγε ο Τζιμπού. Έλα φίλε. Πάνω από Σπάρτη που βάζω Κομωδινή. Καλώς τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω τον Κώστα αν η Σπάρτη άξιζε να πάθει αυτό που έπαθε. Τι έπαθε? Δεν είδα ότι δεν διαβάζετε, σας παρακαλώ, τι έγινε στη Σπάρτη. Τα ξέρουμε. Πώς τα ξέρουμε? Δεν πληρώνω Γιαννακόπουλος. Σας παράτησε ο Γιαννακόπουλος. Τον κράξαμε. Μόνο αυτό ξέρετε? Τον κράξαμε. Κάνετε λάθος. Δεν τον κράξαμε. Εμείς τον κράξαμε. Α, εσείς τον κράξετε, έτσι, μπράβο. Δηλαδή είναι χιδέα αυτά τα πράγματα. Και με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και με όσοι κράζανε τον Γιαννακόπουλο. Γιατί ο άνθρωπος έκανε πολλά πράγματα στη Σπάρτη. Πήρε μια ομάδα από την Ελπισέ και την έφτασε στη Β' Εθνική. Εάν τον κράζανε οι γάβροι της Σπάρτης, θα έπρεπε να παρατήσει τη Σπάρτη αφού πληρώσει πρώτα τους ποδοσφαιριστές. Δεν φταίνει παίκτες. Ακριβώς αυτό. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Ναι, δηλαδή τι να κάνουμε? Όχι, απλά λέω να μου πείτε γνώμη, αν ήταν σωστό ότι έγινε. Τον κράζανε στο γήπεδο? Όχι, παντού τον κράζανε, και στο γήπεδο και παντού. Όταν λες παντού, τι εννοείς? Και εγώ που είμαι από τη Σπάρτη, από την κοινωνία της Σπάρτης, εκτός από το γήπεδο, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με πολλά
με πολλά πράγματα. Κράζανε τον Γιαννακόπουλο, ενώ δεν ξέρανε τι έχει συμβεί. Τι έχει κάνει. Τι προσέλευση είχε φέτος η Σπάρτη στη χρονιά? Είχε χιλιά άτομα. Ορίστε. Στο γήπεδο. Είχε χιλιά άτομα. Ορίστε. Στο γήπεδο. Τι προσέλευση είχε η Σπάρτη, που είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη των 15.000 κατοίκων. Ναι, και έχει τα 60 χιλιόμετρα μια εξωανταγωνιστική ομάδα που λέει ανταγωνιστικότητα την Αστέρα Τρίπολη. Που είναι, ναι, μεγαλύτερη πόλη Τρίπολη. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στην περιοχή θα προτιμούσα να δω Τρίπολη και όχι Σπάρτη. Όχι, και Σπάρτη θα έλεγα γιατί μου αρέσει η Β' Εθνική αντικειμενικά, αλλά εγώ είμαι μια μοναδική εξαίρεση. Νομίζω ότι είναι τόσο βιώσιμε οι ομάδε στην ελληνική επαρχία από τον ίδιο τον κόσμο τη Σπάρτη. Ένα χρηματοδότη πιστεύω... είναι, αποφάσισε να ασχοληθεί λίγο με τη Σπάρτη, έβαλε κάποια χρήματα, κουράστηκε. Την άφησε. Oh, δεν νομίζω. Τον πείραξε. Άμα δεν πειραζότανε από τα λεγόμενα κάποιον, τότε μπορεί δεν θα, Σπάρτη, θα μπορεί η Σπάρτη σαν κοινωνία, επιχειρηματικός κόσμος Λακωνίας, να κρατήσει την ομάδα στη Football League βιώσιμη. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Δηλαδή οι άλλες ομάδες που ξεκίνησαν. Εσείς τιμήσετε με την παρουσία σας την ομάδα ότι ήταν στη Β' Εθνική. Ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή. Είχε πολλά χρόνια να παίξει επαγγελματική κατηγορία. Και εγώ και όλη μου η φαμίλια. Δηλαδή η κοινωνία της Σπάρτης έδωσε, ξέρω εγώ, βροντερό παρόν στο γήπεδο. Από τους 15.000 σπαρτιάτες και σπαρτιάτες πήγαν, ξέρω εγώ, οι 500. Ναι, 500, όσοι ήταν ακριβώς. Και στα εντός παιχνίδια και στα εκτός παιχνίδια. Δηλαδή κάτι παραπάνω από τους 300. Sorry, κάνουμε λίγο παίχνια. Εντάξει, και αυτοί, τόσους έχουμε εμείς οι Σπάρτη, δεν είμαστε. Είμαστε λίγοι και καλοί. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που από τον κόσμο δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Γιατί απαιτείς, καταρχήν σκέψου ότι η Σπάρτη είναι γεωγραφικά απομονωμένη, είναι πολύ νότια. Έχεις να πας τρεις φορές στην Κρήτη, έχεις να ανέβεις στις Σέρρες, έχεις να ανέβεις στην Κομωτινή. Ακόμα και το αξίδι στη Λαμία είναι μακρινό. Οπουδήποτε και να πάμε, μακρινά. Τα έξοδα είναι τεράστια, μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις. Δηλαδή το κόστος το λειτουργικό της ομάδας είναι απίστευτο. Και φυσικά ο κόσμος δεν μπορεί να υποστηρίξει μέσοδα αυτή την ομάδα. Είναι πολύ λίγος. Δηλαδή όταν οι δαπάνες αγγίζονται 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν μπορεί να τα βρει από τον κόσμο της Σπάρτης αυτά τα χρήματα. Ο κάθε Γιαννακόπουλος. Που για μένα γι' αυτό είναι το ιδανικό. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Σπάρτη, αν συνέχιζε έτσι όπως ήταν, μπορούσε άνετα να κονταριστεί με τη Λαμία και το φίλο μας που πήρε πιο πριν, και να έβγαινε εύκολα στην Αλφα Εθνική, πολύ εύκολα. Να κάνει τι δηλαδή η Σπάρτη στην Αλφα Εθνική? Ό,τι θα κάνει και η Λαμία στην Αλφα Εθνική. Έγινε, φίλε, για χαρά. Πολύ 70.000 κατοίκων. Για χαρά, φίλε, εντάξει. Έχει κόσμο να την υποστηρίξει. Πάμε επόμενη γραμμή, εντάξει. Πάντως σε ελήψη Άρη και Ηρακλή βγαίνουν οπαδοί της Σπάρτης. Βγαίνουν οπαδοί της Λαμίας. Βγαίνουν οπαδοί του Πανσεραϊκού. Στο τέλος θα βγουν οπαδοί του Εύρου Σουφλίου. Η εκπομπή μας είναι πολύ πολιτισμική. Καταρρύπτει ρεκόρ ακροαματικότητας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, ρε Κωστή. Αυτός ο Άρης έχει εμπλουτίσει την εκπομπή. Έχει ανοίξει τους ορίζοντες της εκπομπής αυτής. Λέγε, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τηλεφωνώ από Ρόδο, τηλεφωνώ εγώ. Να το φαντώ στη Διαγόρα Ρόδο θα πας. Διαγόρας Ρόδο, η άλλη σωστή είσαι εσύ. Ελάφι, τι. Τώρα χτυπάς φλέβα. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τον Άρη, γιατί παίζω και μπάλα. Έχω παίξει, παίζω και γάμα εθνική. Τώρα έχω παίξει και βήτα εθνική. Πού είσαι τώρα? Η Άλισο. Για ευνόητους λόγους δεν θα πω. Η Άλισο δεν έχει άλλη ομάδα Ρόδος. Πώς δεν έχει, και τη Ρόδο και το Διαγόρα. Στη Γάμα Εθνική τώρα πια είναι. Τώρα Γάμα Εθνική μόνο. Η Άλισο μόνο. Είναι και η Ρόδος. Η Ρόδος πήγε Γάμα. Παίζει Γάμα Εθνική, ναι. Ρόδο στον όμιλο του Εργοτέλη. Και αυτοί που έπαιζε ο Δράκος, ναι. Ο Δοξάκης και ο, ναι, και ο Κώτης. Ναι, ναι. Τα Ελάφια. Ναι. Του Διακονικολάου. Και... έλα ρε. Και φέτος ανέβηκε και ο Διαγόρας. Α, είμαστε για Ρόδο, γιατρέ. Άμπουστο. Ναι. Να δεις καμιά Σκανδιναβή. Να δω το Διαγόρα Ρόδο. Θα ήθελα να μιλήσω για τον Άρη εγώ. Ακούω εδώ πολλούς Αριανούς που λένε. Ρε παιδιά, ρε Κωστή, εσύ δηλαδή από αυτόν τον Άρη τι βλέπεις? Τι βλέπω από αυτόν τον Άρη? Ναι, τον θάνατο. Το θάνατο, ε. Ναι. Εγώ αυτό ακριβώς. Θες να σου πω και τι άλλο βλέπω? Τον Εθνικό Πειραιός. Και χειρότερα από τον Εθνικό Πειραιός. Δηλαδή αυτός ο Άρης παίζει με ένα καπνίδι center for. Που το παιδί, η γνώμη μου, δεν ξέρει πού πατάει, πού πηγαίνει. Παίζει με ένα κυνηγό στο κέντρο. Ωραία. Παίζει με ένα Ταυλαρίδι 38 χρονών στην άμυνα που κάθε Κυριακή τρώει κίτρινη κάρτα. Παίζει με τον Μπουρμπό και με τον Καράμπελα. Ρε φίλε, μίκρενο, Άρης, τι να κάνουμε. Με ποιο θες να παίζει?
πες μου τώρα ηλικίες. Και η Λαμία, που λένε για τη Λαμία, για τη Λαμία επαρχία, δες με τι παίχτες παίζει. Δες. Με παιχταράδες. Όλοι νέοι σχεδόν. Εκτός το στόπερ, το γκαραφλό που είναι παιχταράς, ωραία, όλοι οι άλλοι είναι νέοι. Έχει Βασιλόγιαννη, έχει Πενταβράκη, έχει τον νόμο. Τι να σου πω. Σπυρόπουλο δεξί, μπακ, Ντουρμισάι στα 20. Φιλόδοξους παίχτες, φιλόδοξους, έχουν όρεξη. Ο Ταυλαρίδης αν δεν πάρει πρωτάθλημα με τον Άρη, δεν ανέβει με τον Άρη, του χρόνου θα σταματήσει. Ο Τάτος, καλός χρυσός, αλλά τελειώσαν τα ψωμιά. Έχω αδικό. Πάντως ο Άρης από τη φετινή χρονιά δεν ανέδειξε τον παίχτη. Να πεις ότι μπήκε ένας 20χρονος και φτιάχτηκε μέσα από τον Άρη της Β' Εθνικής. Ένας δεν βγήκε. Ένας. Και γιατί ρε εσύ να πάει 20χρονος να γίνει ποδοσφαιριστής του Άρη και να μην γίνει οπαδός? Λόγω φιλοδοξίας. Δεν υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στη Θεσσαλονίκη στα 20 χρονιά. Άλλο λέω εγώ. Ο Αγροτικός Αστέρας έβγαλε και ένα βαφέα. Που πήγε καλά. καλά πήγε. Μη γελάτε. Μπορεί να το ξέρει, αλλά πήγε πολύ καλά. Ο Βαφέας. Ο Βαφέας. Πάει τελείως. Πάτε εσύ. Να σου πω και τον κορυφαίο. Δες αυτοί που τη διοικούν την ομάδα. Από εκεί ξεκινάνε οι ομάδες. Οι σοβαρές ομάδες. Δες. Αυτός που ήρθε από τα Χανιά, πώς τον είπαμε, ο Νύχταρης λέει. Ο Νύχταρης. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Έχεις υπάρξει ποτέ συμπαίκτη με τον Ταραχούλσκι? Ναι. Εντάξει. Τεράστια μεγάλη μορφή. Τεράστια μορφή. Μεγάλη παιχτάρα. Παιχτάρα. Δεν είπα. Και έχω υπάρξει και με τον Σαρδάνη τον Ηλία. Το Βελίδι τον έχεις προλάβει στη Ρόδο? Ναι. Στο Διαγόρα. Στο Διαγόρα. Ξέρεις τι με έλεγε ο Φυρός? Τι? Πριν γίνει γνωστός ο Βελίδης. Τι? Έχω στο Διαγόρα έναν τερματοφύλακα διαμάντη. Λέω πώς τον Βελίδη. Λέω τι, πού το πρόβλημα? Ο προπονητής τερματοφυλάκων της Ρόδου λέει εκεί πέρα δουλεύει σε ένα κολόμπαρο και όταν πιάνει μάρτυρος λέει φεύγει και δεν το προπονεί. Αλήθεια μου λέγε. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω ναι. Τι γινότανε ρε. Πού ήθελα να καταλήξω. Δες εκεί τώρα ποιος διοικεί στον Άρη. Ο Νύχταρης λέει. Δηλαδή ξαφνικά ο Νύχταρης παράτησε τα Χανιά και αγάπησε τον Άρη. Ναι, όλα είναι αλτρουιστής, θέλει να βοηθήσει. Όλα είναι το χρήμα. Και ότι από αυτό που λέω μπορεί να καταλάβετε πολλά. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο τελευταία. Ορίστε, ό,τι υπάρχει θέλετε. Καμία περίπτωση στο μέλλον, άμεσα ή έστω και μακροπρόθεσμα, να δούμε αντίστοιχη ομάδα όπως είναι ο Πλατανιάς και στην περιοχή της Ρόδου? Γιατί και ο Πλατανιάς φημίζεται για τον τουρισμό του και από εκεί προέρχονται τα έσοδα της ομάδας και η χρηματοδότηση. Φαντάζομαι η Ρόδος έχει ακόμα περισσότερα χρήματα από τον τουρισμό. Υπάρχουν τέτοιοι επιχειρηματίες που μπορούν να στήσουν μια τέτοια ομάδα ή μόνο ο Κολοσσός τους αρκεί στο μπάσκετ? Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα οικονομική. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κρίση δυνατότητα. Δεν έχει γνωρίσει το νησί. Τι κρίση να έχει? Ναι, όχι. Η κρίση δεν έχει φτάσει στο νησί όπως Αθήνα και τέτοια Θεσσαλονίκη αυτά. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Π.χ. ο μεγαλομέτοχος του Διαγόρα που έχει τα λεφτά δεν μπορεί να κάνει συγχώνευση με τη Ρόδο και να γίνει μια ομάδα. Κατάλαβα. Δεν μου λες, ο Δοξάκης, ο goalkeeper, τι κάνει? Καλά είναι, υπάρχει. Εκεί στον Ιάλισο μένει. Ναι, εδώ στον Ιάλισο μένει. Κοντά. Με το ψιλοβόλεϊ ασχολείται. Ναι, όντως. Ασχολείται εκεί με τον αθλητισμό, με κάτι ακαδημίες, κάτι τέτοια. Ναι. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Εγώ αυτό ήθελα να πω για τον Άρη, γιατί ακούω και είναι ντροπή για το λαό του Άρη. Όλα αυτά που γίνονται. Εσύ τι σχέση έχεις συναισθηματικά με τον Άρη, πέρα από τον παρακολουθείς λόγω συμμετοχής στη Β' Εθνική? Μ' αρέσει σαν ομάδα ο Άρης. Μ' αρέσει ο λαός του, μ' αρέσει το γήπεδο. Ροδίτης είσαι, φαντάζομαι. Ναι, ροδίτης είμαι. Πω, και ένας τσαμπίκος αλλά, να πάει τον Άρη, είναι δυνατόν. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός κάτοικος της Ρόδου που συμπαθεί τον Άρη. Έχω γαμπρό Αριανό. Γαμπρό Αριανό έχεις? Ναι, και έχει αρρωστήσει. Α, θα το συνηθίσει, μην. Και του λέω, κοίτα εδώ μια ομάδα που έχεις. Ο ένας είναι κυνηγός, ο άλλος είναι μπουκ. Πώς να ανέβετε? Έκλεισες, επόμενη γραμμή. Δεν του πες βάστα γερά, θα ανέβει ο Διαγόρας να βλέπει τον Άρη στη Ρόδο, στη Β' Εθνική. Έχει ρίξει 3 ο Διαγόρας στον Άρη, σε αγώνα κυπέλλου. Και στο Ηρακλή μέσα 2-3 με Κωστίκο. Χατρίκ ο Δουρδουνάς. Συν από Κωστίκος. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, καλημέρα. 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 Μπαχίδη, σειρά μας επιτέλους Δουργουστή.
Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί. Εντάξει, μια μισή ώρα και η σειρά μας επιτέλους δουργουστεί.